Λοιπόν, να δούμε λίγο, παιδιά, να δούμε λίγο πώς προχωράμε. Γι' αυτό άνοιξα εδώ πέρα λίγο και το ημερολόγιο. Λοιπόν, η επόμενη συνάντηση θα είναι μέσω BBB, Big Blue Button. Εντάξει, μετά έχουμε διακοπές. Συνεχίζει και στις 10 η ίδια, μέσω δηλαδή απομακρυσμένης, και στην Τρίτη μετά θα έρθουμε εδώ πέρα για να δούμε προβλήματα, διαζώσεις και τα λοιπά που μπορεί να έχουμε. Εντάξει, άρα λοιπόν η επόμενη συνάντηση εδώ πέρα είναι στις 10. Γιατί μου λέει 14 εδώ πέρα, έλα ρε. Λοιπόν, είναι στις 15. Τον Ιανουάριο. Εντάξει. Ενώ το Δεκέμβρη η επόμενη θα είναι, που είναι στις 18, θα την κάνουμε μέσω του συστήματος, έτσι. Θα στείλουμε μήνυμα πριν, username, password και τα λοιπά, για να πούμε από εκεί. Τώρα, όχι, μιλάω για την επόμενη διαζώσεις 15. Τα διάμεσα είναι πάντα απομακρυσμένες. Πάλι απομακρυσμένα θα συναντηθούμε, έτσι. Λοιπόν, τι έχει σήμερα το μενού? Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα εδώ πέρα να κάνουμε, γι' αυτό και στείλαμε 2 ώρες, γιατί προβλέψαμε ότι είναι λίγο, τώρα μας πάει παραπάνω, μας πει παραπάνω. Θα βγάλουμε τώρα τους sensors εδώ πέρα, θα τους συνδέσουμε και μετά θα τους χωρίσουμε αντίστοιχα για να δούμε ποιος θα αναπτύξει τι. Τώρα, εδώ θέλουμε και λίγο κάποια φαντασία για ορισμένους sensors, πώς θα δούμε να έχουμε δεδομένα. Για το αξελερόμετρο, ο Δημήτρης είπε μια ωραία λύση. Θα βγάλει έναν τροχό. Γιατί, εμένα μου άρεσε. Η λύση ποια ήταν? Να βάλει τον τροχό να φέρει γύρω-γύρω. Όχι, λύση για να καταφέρεις εσύ στο web να φτιάξεις τον κύκλο που κάνει το αξελερόμετρο. Η λύση για το αξελερόμετρο ήταν να το κολλήσουμε πάνω σε ένα μοτέρ, το οποίο θα γυρνάει όλη την ώρα. Απλά δεν σκεφτήκαμε κάτι. Το αξελερόμετρο έχει κάτι ποδαράκια, τα οποία ποδαράκια πρέπει με καλώδια να σου συνδεθούν στο Arduino. Ωραία, οποιοδήποτε, μετά από λίγες βούρες, τα καλώδια θα γίνουν μακαρόνι και ή θα σταματήσει και θα καεί το μοτέρ, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ή απλά θα κάνει μια τύπα στο νερό. Πάνω σε κινητό τηλέφωνο στη δόνηση. Μ' αρέσει. Είσαι ναι. Ναι, ωραία, εντάξει, λύσεις βρίσκουμε. Πάντως, ναι. Οτιδήποτε ιδέες έχετε, μας τις λέτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, το αξελερόμετρο είναι αυτό. Θα βρούμε. Λοιπόν, θα βρούμε λοιπόν έτσι λύση. Για το άλλο με την πίεση τώρα. Με την πίεση. Φέξτε μου και εκείνο. Με την πίεση αναβάλλεται μετά την άλλη εβδομάδα. Έχετε καμία λύση? Να το βάλουμε δηλαδή online, να είναι κάπου, αλλά να αλλάζει. Για τους sensors, σίγουρους sensors έχουμε αυτή τη στιγμή 2. Το θερμόμετρο και το φωτόμετρο. Έχουμε 2 θερμόμετρα. Το ένα το έχει ο Αντώνης ο απομακρυσμένος, οπότε έχουμε ένα εδώ ελεύθερο. Και 2 φωτόμετρα επίσης ελεύθερα εδώ. Στην ουσία 3 sensors. Έχουμε αρκετούς ακόμα με τους οποίους ψαχνόμαστε. Το αξελερόμετρο που μάλλον θα είναι έτοιμο, αν όχι σήμερα την άλλη εβδομάδα. Οπότε να χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε 2 αξελερόμετρα. Με όποιο τρόπο, τέλος πάντων, χειρότερο το κουνάμε και με το χέρι, δεκάδες κόσμους. Έτσι. Τώρα για τους υπόλοιπους, κάτι με αέρια, κάτι μικρόφωνα και κάτι τέτοια, και έναν αισθητήρα πίεση θα περιμένετε λιγάκι, γιατί δεν έχουμε βγάλει άκρη ακόμα πώς λειτουργούν, έτσι. Το GPS δεν έχουμε. Λέγαμε μια ιδέα, έτσι, άμα όλα αυτά τα σενσοράκια κάπως τα ενσωματώναμε στο αυτοκινητάκι που είχαμε δει, να του βάζαμε ένα GPS που είχε ο κ. Βαμβακάρης και να το παρακολουθούσαμε. Εμένα μου φαίνεται λίγο ονειρικό αυτό, άμα τα καταφέρουμε. Ήδη από ό,τι είδατε, τώρα να επιλέξουμε τι θα κάνουμε, που είναι και αντικείμενο της σημερινής συνάντησης. Λοιπόν, πρέπει ο καθένας τώρα, ανάλογα με το τι του αρέσει, να επιλέξει κάποιο sensor. Τώρα, ως προς το smoke, δεν έχουμε πρόβλημα, ρε Δημήτρη. Για το smoke έχουμε πρόβλημα. Για το smoke θέλει 48 ώρες ζέσταμα πριν αρχίσει να δίνει data.
Το ψάχαμε με τον Αχιλλέα την προηγούμενη εβδομάδα. Ωραία. Και να του έχει κάνει ζέσταμα, δεν ξέρω. Καταρχήν δεν είναι εδώ Αχιλλέας, έτσι. Μια στιγμή. Κατά δεύτερον, πρέπει 48 ώρες να έχει κάνει πριχύτη και μετά να αρχίσει να λειτουργεί. Ωραία. Ωραία. Άμα πάρουμε λοιπόν αυτό εδώ πέρα τώρα ένα σετ και το βάλουμε πάνω στην είσοδο του ΤΕΗ, περνάνε αρκετά αυτοκίνητα. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε εκεί να καίει. Αλλού κάπου μπορεί να το βάλουμε που περνάνε αυτοκίνητα. Ναι, αυτό δεν είναι το θέμα. Το άλλο θέμα που εγώ βλέπω είναι το αλκοόλ. Κάποιος πρέπει δηλαδή να πίνει και να κάνει χώ. Οπότε είναι ένα... Εντάξει με τώρα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, σκεφτείτε καμία λύση τώρα για το άλλο, για κραδασμούς. Οπότε μόνο το θέμα είναι αυτό, το αλκοόλ και αυτό. Το GPS, εντάξει, το GPS τώρα ίσως σας δώσουμε ένα set να το βάλετε στο δίκτυο και να το βλέπετε μέσω δικτύου και να το βάλετε, ξέρω εγώ, κάπου να κινείτε. Αλλά και το περισσότερο και μαζί του να το έχεις, σε μια ομάδα ασχολείται με αυτό να δώσουμε, πρέπει να το θέλει μεγάλη πίεση, είπαμε, έτσι. Το πιέζω τέτοιο, είναι αυτό εδώ. Κραδασμούς και τα λοιπά. Δεν είναι για κραδασμούς, είναι για πίεση. Είναι για πίεση. Είναι μια μεμβράνη την οποία πρέπει να την ακουμπάς σε μια σταθερή επιφάνεια και να πιέζεις. Όσο πιο πολύ πιέζεις, τόσο πιο πολύ ρεύμα περνάει. Είναι ένα σκαλοπάτι. Όχι ρε παιδιά, αυτό εδώ πέρα θα το βάλουμε και θα έρχεται κάποιος, αφού το ρυθμίσετε, τσάκα τσούκα, πώς είστε, σε κάθε ομάδα είστε 2-3. Ο ένας θα πατάει, ο άλλος θα κοιτάει. Κάτσε λίγο. Ακούγομαι πάλι από εκεί. Ακούγομαι πάλι από τα ηχεία. Εγώ ακούγομαι από τα ηχεία. Λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε το διάλειμμα. Εδώ πάνω έχω ένα breadboard. Πάνω στο breadboard σας έχω δύο φωτορεζίστορς. Ωραία. Με τα καλωδιάκια θα σας εξηγήσω μετά πώς. Τα Arduino έτσι και αλλιώς είναι κοντά. Δεν μπλέκονται μεταξύ τους. Απλά θέλω να βάλω κάτι αντιστάσεις που χρειάζονται και τα καλωδιάκια. Αυτό εδώ πέρα θα είναι τα φωτορεζίστορς. Εδώ έχουμε έτοιμο με τον Γιώργο ένα θερμόμετρο ακριβώς ίδιο με αυτό που είχε ο Αντώνης στο γραφείο το δικό μου και κάθεται αυτή τη στιγμή και στέλνει data. Στην ουσία έχουμε τέσσερις, όχι τρεις εδώ. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ήρθε και ο Αχιλλέας από ό,τι βλέπω με τους άλλους sensors που έχουμε εδώ πέρα. Μέχρι τότε θα παίξουμε αυτούς τους τρεις και τον τέταρτο για τον Αντώνη και βλέπουμε. Λοιπόν, πέρα από τους sensors που φαντάζομαι όλοι από κάποια ομάδα θέλετε να πάρετε τουλάχιστον από έναν. Η άλλη έχετε αποφασίσει ποιος θέλει να πάει προς την client side και την server side πλευρά. Δηλαδή, πού να εδώ να ανοίξω λίγο το... Αυτό... Πώς? Ναι, ασχοληθήκαμε λίγο με κάποια άλλα πραγματάκια που... Είχαμε εδώ κάποια προβληματάκια. Θα έρθει και ο Δημοσθένης να εξηγήσει ακριβώς το compile πώς γίνεται. Γιατί ενώ σε μένα έτρεχε, ξέρω εγώ, αλλού δεν έτρεχε, στο Δημήτρη στην αρχή δεν έτρεχε, μετά έτρεχε. Να το λύσουμε αυτό το θέμα για να μην λέμε κάθε φορά ενώ έχουμε κάνει λάθος τον κώδικα. Α, δεν παίζει ο compiler, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, Γιώργο, τέλειωσε ο Αχιλλέας. Ωραία. Λοιπόν, να επανέλθω τότε στην ερώτηση. Όπως είδαμε εδώ πέρα, τα devices, ο server και ο web client. Ποιος θέλει πού να ασχοληθεί? Υπάρχει κάποια κλίση κάπου? Web client. Ωραία. Πού είσαι, Γιώργο? Κρατάς και λίγο ονόματα σχετικά προς ποια κατεύθυνση. Λοιπόν, έχετε καταλήξει? Κοιτάξτε, μπορείτε να πάρετε και τα δύο αν θέλετε. Απλώς, επειδή είχα ακούσει μερικούς, λέω, α, εμένα μου αρέσει αυτό. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Με sensors ασχοληθείτε όλοι και από εκεί και πέρα ένα άλλο κομμάτι που να έχει σχέση με κάποιο από αυτά εδώ πέρα που ο καθένας έχει περισσότερο όρεξη. Εσείς? Θέλετε να το σκεφτείτε? Να το σκεφτείτε. Λοιπόν, εκεί κάτω. Server side. Ωραία.
Γιώργο, έλα ρε. Ναι, ναι, κάτω τα παιδιά, εκεί θέλουν να σέβες κάτι. Έχετε δουλέψει Bass, Crete, PSP και τα ρέστα. Πολύ ωραία. Ωραία, εσείς εδώ είστε Άγιαξ και Jason και τα λοιπά. Από εδώ πλευρά, έχετε σκεφτεί καθόλου ή έχετε κάποια... Όχι, ό,τι θέλετε ρε παιδιά. Εντάξει. Δεν... Τι σας αρέσει πιο πολύ, ας πούμε. Προς ανάπτυξη client πιο πολύ. Υπάρχουν άτομα που τους αρέσει πιο πολύ το να το δείχνουν μέσα από το γραφικό περιβάλλον. Το άλλο είναι το back-end. Είναι θέμα γούστου όλα αυτά. Περιορέξεις. Γράψτε τα ονόματα τώρα. Ο sensors είναι άλλη ιστορία. Γράψτε πρώτα το διαχωρισμό. Τώρα κάνουμε το διαχωρισμό εδώ, όταν λέμε web client εννοούμε αυτό, έτσι, server εννοούμε αυτό, και βεβαίως με αυτό θα ασχοληθείτε όλοι, αφού θα παίξετε με sensors και τέτοια, γι' αυτό και δεν το αναφέρω. Άρα, όταν περάσει και ο Γιώργης, γράφει το λίγο, έτσι, εγώ παίρνω μια πρώτη άποψη, εσείς, έχετε. Ισχύει το ίδιο ή... Στο client. Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει. Πέρα από τους sensors μπορεί... Ναι. Ναι, αυτό εννοώ με τη λέξη client. Ένα web interface όπου θα λέμε, ξέρω εγώ, θέλουμε να κάνουμε compile, έτσι, ή θέλουμε, ξέρω εγώ, τα αρχεία αυτά που προσπαθούσαμε εδώ και κάναμε λάθος, θέλουμε να τα κάνουμε compile. Θα δίνεις ένα directory. Εκεί λοιπόν πρέπει να διαβάσουμε τα αρχεία, έτσι ώστε να τα δώσουμε έτσι πως πρέπει στο server, για να μην κάνουμε λάθος, ας πούμε. Αυτό είναι ένα task. Ένα άλλο task παραδείγματος χάρη είναι να αλλάξουμε μια στιγμή. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι, είπαμε, το τι κάνει ο server. Εμείς μέχρι τώρα δουλεύαμε και δουλεύαμε με τον client, αλλά τον command line client. Παραδείγματος χάρη, εδώ κάνουμε compile, έτσι. Για να γίνει compile χρειαζόμαστε 3, 6, 7 πραγματάκια. Αυτά τώρα εδώ, όπως τα βλέπουμε εδώ πέρα, θα πρέπει να γίνει κάποιος αντίστοιχος, ένα αντίστοιχο web client, όπου παραδείγματος χάρη εδώ στο source file θα υπάρχει ένα κουμπάκι που θα ανοίγει ο τοπικός κατάλογος, που θα δίνουμε το κώδικα μέσα, έτσι. Και κάποια στιγμή όταν γεμίσουμε όλα αυτά τα πεδία, κάπου θα λέει, αντί για try it out, θα λέει ωραία, αυτά είναι. Ναι, αυτό το έχουμε λύσει. Απλώς περιμένω τώρα το δημοσταίνη, μην πω κάποια πράγματα, γιατί το πείραξε κάποια στιγμή μετά να διορθώσει ένα λαθάκι και δεν ξέρω ακριβώς τι έκανε, οπότε το περιμένω. Αλλά η βασική ιδέα είναι η εξής. Γράφεις εσύ για το source file εδώ πέρα τον κώδικα που θέλεις, ό,τι θέλεις, και όταν έχει βιβλιοθήκες ορίζεις ένα φάκελο στο οποίο έχεις βάλει μέσα τις βιβλιοθήκες, και αυτό μετά φεύγει όπως είναι πακέτο και πηγαίνει στο compiler και γίνεται compile. Όχι, ο χρήστης από το τοπικό του, που θα τις έχει κατεβάσει από το Ιντερνετ, θα τις έχει βρει κτλ. Δηλώνει το directory που το έχει βάλει αυτές τις βιβλιοθήκες και αυτές μετά μεταφέρονται στο server. Έτσι. Αυτό εδώ πέρα, ας πούμε, το κουμπάλι, εδώ πέρα αυτό θα πρέπει να γίνει ένα interface που θα, όταν λέμε web client, θα πρέπει να υλοποιηθεί αυτό, ας πούμε. Ένα άλλο είναι αυτό. Πώς προσθέτω, ξέρω εγώ, ένα organization. Πάλι είναι ένα interface το οποίο πρέπει κάποιος να πάει να δηλώσει το org και το org desk και να δηλωθεί. Έτσι. Αυτά όλα λοιπόν είναι μέρος του web client. Να υλοποιηθούν. Τώρα θα τα υλοποιήσουμε όλα, θα υλοποιήσουμε μερικά από αυτά κτλ.
Αυτό είναι θέμα τώρα πώς θα τον αναλάβετε, πώς εθάσετε και πόσο γρήγοροι το πάτε. Εδώ έχει ετοιμάσει, έχουμε ετοιμάσει εδώ πέρα αυτό, το οποίο είναι αυτό που σας έδειχνα. Κάτσε να βρω αυτό το compiler. Κονσόλα. Αυτό εδώ πέρα είναι το... πρέπει να δω τα passwords τώρα τι έχω βάλει μέσα. Ωραία. Εδώ, αυτό εδώ πέρα είναι, το test, είναι τα devices που φαίνονται τόσο άσχημα εδώ πέρα, που όπου κάνουμε κλικ και βλέπουμε κάποια πραγματάκια. Εδώ, ναι, είναι ότι δεν τα έχω μεταφέρει εγώ τώρα αυτή τη στιγμή εκεί πέρα στο server. Ήταν εδώ που έκανα τις δοκιμές μου. Εδώ πέρα αριστερά έχεις βάλει κάπου το, να δούμε το interface που έχει φτιάξει σε κάποια σελίδα. Θυμάσαι απ' έξω. Ωραία, θα βρούμε τη σελίδα. Πώς έχετε δει, ρε παιδιά, που υπάρχουν αριστερά και λέει, ξέρω εγώ, new device ή οτιδήποτε, θα πρέπει να φτιάξουμε ένα αντίστοιχο. Το έχουμε φτιάξει με το αυτό που έχει επιλέξει και το Πολυτεχνείο που φτιάχνει το e-class. Πώς λέγεται, Bootstrap. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό πακέτο και λίγο πολύ σε οδηγεί στο να φτιάξεις τέτοια είδους μενού. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, όταν στείλουμε μη σερβερ, από ποιο repository θα παίρνουμε? Από αυτό εδώ. Αυτό εδώ που δείχνω τώρα αυτή τη στιγμή, το MyLag, το οποίο το κάνουμε εμείς συνέχεια sync. Οπότε οτιδήποτε φτιάξετε θα πάει στο MyLag και όπως το δούμε εδώ και παίξει και το κάνουμε test κτλ. Μετά θα μεταφερθεί στο καινούριο, στο original, διότι αν πάμε να βάλουμε από εκεί στην αρχή θα παίζει μετά από λίγο με ένα λάθος, δεν θα παίζει τον άλλον. Εντάξει, τώρα αυτοί που θα ασχοληθούν με server side, θα δούμε τώρα στο τέλος με ποιοι είναι, θα φτιάξουμε ένα server ο οποίος θα είναι για παιχνίδι, να το πούμε έτσι, όπου θα μπορεί ο καθένας να δοκιμάζει ό,τι τίποτε θέλει. Πριν να ανεβάσει το demo, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει κάποια πράγματα να πάνε για να τα δει και η πλευρά που θα κάνει client side κάποια πράγματα. Εντάξει, αν υποθέσουμε ότι στην αρχή θα ξεκινήσουμε όλοι στο να υλοποιήσουμε κάποια πράγματα στους sensors, μπορούμε στην πορεία σιγά σιγά να οργανώσουμε και λίγο σχετικά με το server. Πώς θα είναι, γιατί βλέπω ότι είμαστε αρκετοί, 4 άτομα και ο άλλος 5, έτσι. Οπότε θα είμαστε αρκετοί και θα ίσως χρειαστούμε και 2 σερβερ να παίξουν, να μην χαλάει ο ένας το λουνού. Λοιπόν, μια στιγμή, ήταν και τώρα ένα θέμα για το Αχιλλέα. Πες μου λίγο το link εδώ πέρα να βγάλω τα tasks λιγάκι να τα βλέπουμε. Ναι. Α, ωραία. Λοιπόν, ας αρχίσω από το τέλος, γιατί είχα και την ερώτηση σχετικά με το server side. Αυτό εδώ δηλαδή. Ένα task λοιπόν το οποίο θέλουμε να φτιάξουμε είναι να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων όπου ό,τι sketch ανέβει και παίξει πάνω σε ένα device να το κρατάμε για τους επόμενους. Δηλαδή θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων όπου θα τη στιγμή που γίνεται και γραφτεί πάνω, ο χρήστης κάπως θα λέει, ωραία, τώρα αυτό είναι έτοιμο. Δουλεύει δηλαδή, το έχω βάλει σε production και δεν το δουλεύω ακόμα, δεν είναι ακόμα σε κατάσταση develop. Οπότε μετά θα πάει και θα γραφτεί σε μια βάση. Στη βάση αυτή θα υπάρχει πάντα
ο αρχικός χρήστης που το έχει δημιουργήσει, θα υπάρχει ο κώδικας και θα υπάρχει και το μοντέλο του sensor για το οποίο γράφτηκε. Έτσι λοιπόν φανταστείτε το λιγάκι μετά από καιρό, ξέρω εγώ μπήκαν 20-30 sensors πάνω, θα έχεις 30 πηγαίους κώδικες οι οποίοι πραγματικά θα παίζουν και μπορεί κάποιος να τους πάρει και να κάνει κάποιες αλλαγές και να προχωρήσει. Θα δημιουργηθεί δηλαδή μια βάση γνώσης, ας πούμε, όπου θα μπορεί κάποιος να πάρει ένα παράδειγμα κώδικα που παίζει για κάποιον sensor. Θέλει να το ακολουθήσει μετά άλλος φύσης, δεν θέλει, δικό του θέμα. Εντάξει, έτσι αυτό αφορά αυτό το πράγμα μόνο. Οπότε τη στιγμή που τα κρατάς και τα βάζεις σε ένα πίνακα για να τα έχεις, θέλεις και ένα interface μετά να μπορεί κανείς να κάνει αναζήτηση, να βάλει κάποια λεκτικά, να βάλει ξέρω εγώ το όνομα του sensor, κάτι οτιδήποτε για να μπορεί να ψάξει τον κώδικα. Μια μικρή βάση δεδομένων λοιπόν, πάρα πολύ μικρή, που θα αποτελείται από ένα πίνακα, αλλά θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ψάχνει κώδικα και μετά βεβαίως να μπορεί να το αντιγράψει, να το κάνει download, δεν ξέρω τι άλλο, για να κάνει τη δική του δουλειά. Εντάξει, σχετικά με ένα σου σένσορα. Τώρα, αυτό εδώ είναι η υλοποίηση στους αισθητήρες. Για κάθε αισθητήρα έχουμε ένα sketch με βιβλιοθήκες και τα λοιπά που παίζει. Εντάξει, που όπως φτιάξαμε τη θερμοκρασία την προηγούμενη φορά. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και στην πλευρά του client το πώς θα το βλέπουμε αυτό. Αυτά να τα δείτε σαν δύο μοντουλάκια τα οποία αφορούν ένα αισθητήρα. Το ένα πάει και κάθεται πάνω στον server. Εδώ, συγγνώμη, το ένα πάει και κάθεται εδώ πέρα πάνω στο device και το άλλο έρχεται μέσω του server φυσικά εδώ πέρα για να μπορώ να βλέπω ότι μου στέλνετε device. Έτσι. Τώρα βέβαια δεν θα το κάνουμε για κινητό εμείς για αρχή, θα το κάνουμε μόνο για αυτό. Άρα λοιπόν αποτελείται από δύο μοντουλάκια τα οποία και τα δύο, ξέχασα να πω προηγουμένως, θα πρέπει να τα κρατήσουμε εδώ πέρα. Δηλαδή θα έχουμε και τον κώδικα που αφορά το web client για να μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει, αλλά και τον κώδικα που αφορά το Arduino. Λοιπόν, θα αποτελείται από δύο αρχιάκια, οι βιβλιοθήκες που έχουμε για το Arduino, και ένα ακόμη αρχείο το οποίο θα πηγαίνει και θα μπαίνει πάνω στο web client, έτσι ώστε αυτόματα να μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα. Έχετε δει λίγο το Joomla πως δουλεύει? Ποιοι έχουν δουλέψει Joomla εδώ πέρα? Η Drupal ή αυτά, ναι. Εκεί δεν έχει πάντα αρχιάκια τα οποία αφορούν κάποια πράγματα που πειράζουν το πίνακα για να δημιουργήσεις και κάποια που θα τα δεις, κάποια templates ή οτιδήποτε. Όπου template, να φανταστείτε τώρα αυτό το οποίο θα πάει να δέσει πάνω στο web client. Γι' αυτό ανέφερε προηγουμένως ότι το web client δεν είναι κάτι που αφορά customize ένα πράγμα, αλλά αφορά γενικά πράγματα, προσθήκη, αφαίρεση και τέτοια. Από εκεί και πέρα μπορεί ο κάθε χρήστης να πάει να βάζει τα δικά του που θα δημιουργούνται αυτόματα μετά. Θα το δούμε όσοι ασχοληθείτε στην πορεία με αυτό το πραγματάκι. Λοιπόν, για αυτά τα δύο τώρα υπάρχουν ερωτήσεις? Ωραία. Τώρα, το περιβάλλον διαχείρισης web που αναφέρει εδώ πέρα είναι αυτά τα ολίγα που έλεγα προηγουμένως: προσθήκη χρήστη, προσθήκη organization, προσθήκη device και να σβήσουμε το organization που φτιάξαμε κτλ. Αυτά που είδαμε στην πορεία που πηγαίναμε εμείς και πειράζαμε ένα αρχείο και μετά τρέχαμε το client, αυτά τώρα είναι ωραία να τα έχουμε και μέσα από web. Δηλαδή, ό,τι client έχουμε δει σε command line, να δούμε ποιους από αυτούς μπορούμε να υλοποιήσουμε σε γραφικό περιβάλλον. Αυτό εδώ και ακόμη θα θυμάμαι το, μέχρι να θυμηθώ λίγο το όνομα του, είναι και το Emendel. Τέλος πάντων, θα το δίνω στην πορεία, πιστεύω. Λοιπόν, ένα άλλο το οποίο το έχουμε προς τιμήν optional, γιατί είναι λίγο βαρύ, είναι τον Άγιος. Ξέρετε τον Άγιος? Εσείς κάτω εκεί πρέπει να ξέρετε. Όχι, με τον κηδεμόνα σας θα έπρεπε αμέσως.
Λοιπόν, το Άγιος είναι ένα σύστημα που μπορώ να παρακολουθώ την κατάσταση ενός δικτύου. Εντάξει. Εφαρμόζεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μία που ξέρω εγώ από το Wikipedia, το οποίο δουλεύει ο Φέδων Ολαβιώτης, έχει στήσει έναν Άγιος άνθρωπος και βλέπει τι γίνεται σε όλους τους σερβερ. Ανέβηκε, κατέβηκε, έχει πολλή δουλειά ο ένας σερβερ, ο άλλος λιγότερη, κάτι δεν έκανε και σωστά, πρέπει να πάω να το παίξω. Δεν μπορείς λοιπόν σε πολλούς σερβερ να τρέχεις εντολές κατά τρεις και λίγο σε κάθε σερβερ να βλέπεις τι γίνεται, δεν θα έκανες τίποτα άλλο. Ενώ κάθεσαι λοιπόν και παρατηρείς ένα Άγιος, το οποίο σου δίνει μια κατάσταση του δικτύου συνέχεια, οπότε μπορείς στο τέλος εσύ να κάνεις και κάποια στατιστικά και να δεις ανάλογα πού φτάνει το σημείο αυτό να μην δουλεύει καλά, πού δουλεύει καλύτερα και τέλος πάντων προσπαθείς να βγάλεις μια λύση κάποια στιγμή. Λοιπόν, εμείς αυτό το πραγματάκι που είναι πάρα πολύ ωραίο, καταπληκτικό, εμείς θα πάρουμε ένα πάρα πολύ μικρό κομματάκι για να ξέρουμε ποια devices είναι πάνω και ποια devices είναι, ποια είναι κάτω δηλαδή, και δεν δουλεύουμε. Αυτό τώρα λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προτζεκτάκι, και πιο πολύ δικτυακό για εσάς, πιο πολύ το είχα αυτό, γιατί θα κάνετε και δίκτυα κάποια στιγμή και είναι καλό να το γνωρίζετε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλοι δεν μπορείτε να ασχοληθείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο και δουλεύει και με πλευρά, με μοζουλάκι που πάμε και βάζουμε στο client, ο οποίος αναφέρει κάποια στιγμή την κατάστασή του. Δηλαδή μπορώ να φτιάξω, παραδείγματος χάρη, αν έχω σερβερ καλώνε και τερατάκι και τα λοιπά, να μου λέει τη θερμοκρασία του, να μου λέει θερμοκρασία όχι γενική, από δίσκους, οπουδήποτε, να μου αναφέρει τι γίνεται, ανά πάσα στιγμή πόσο RAM έχει, και πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε αυτό. Εμείς όπως είπα, μόνο μας ενδιαφέρει αν το Arduino είναι πάνω ή αν είναι κάτω, για να βγάλουμε κάποια στατιστικά να δούμε το 24ωρο πώς πάει. Αυτό τώρα όμως είναι optional, με την έννοια ότι δεν ξέρω τώρα πόσο καλοί είστε στα προηγούμενα που έλεγα. Οπότε επειδή τα προηγούμενα είναι πιο βασικά, έλεγα αυτό να το αφήσουμε στο τέλος. Βέβαια, αν κάποιος του αρέσει τόσο πολύ και λέει ωραία, αυτό ήταν ο στόχος της ζωής μου, ας πούμε, ας το βάλουμε τότε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι εν ολίγης έτσι η περιγραφή γενικότερη. Όπως είπα, αποτελούνται από το καθένα από υπο-tasks, να το πούμε έτσι. Οπότε είναι μέρος της συζήτησης για σήμερα, να δούμε τι θα κάνουμε και πού θα το πάμε το πράγμα. Θέλετε κάποια καμία ερώτηση, απορία προς κάποια κατεύθυνση? Νομίζω θυμήθηκα και τη λέξη που έψαχνα εδώ. Το πρώτο ίσιο είναι διπλό. Γιατί έχει εδώ ένα ίσιο που λέει φτιάξτε ένα module που θα δείχνει κάτι δεδομένα από κάποιον αισθητήρα. Αλλά πώς θα έρχονται αυτά, πρέπει να έχετε φτιάξει και ένα sketch. Οπότε στον DJOT sketch έχω να βάσει άλλο ένα ίσιο που είναι να φτιάξετε ένα sketch που να διαβάζει κάτι από έναν αισθητήρα. Αυτό είναι το μοναδικό ίσιο, δηλαδή, το οποίο είναι σε άλλο ρέπο και ελπίζω να μην το χάσετε. Μία μικρή πρόσθεση έχει, μόλις ανέβει sketch και library για sonar. Εντάξει. Πατώντας. Έτσι, ναι. Λοιπόν, πριν απ' όλα ήθελα λιγάκι να σας δείξω αυτό εδώ.
όταν τα ψάχνεις. Λοιπόν, πρέπει να το βρω τώρα, τι να το περιγράφω. Λοιπόν, πρέπει να το, θα σας το πω σε λίγο τώρα. Ποιοι έχετε έτσι καταλήξει προς, προς κάποιο θέμα? Δεν διαβάζονται? Του μεγαλώσει λίγο. Καλά, σκεφτείτε το. Ωραία, ωραία. Εντάξει τότε. Λοιπόν, Δημήτρη, τότε πάμε στο άλλο, η εγκατάσταση των σενσόρων και μοίρασμα τα Arduino, να ξέρουμε ποιο είναι τι και τι σένσορα έχει πάνω. Κουλουπού, κουλουπού. Λοιπόν, πάλι. Λοιπόν, όπα, μετάξι όμως. Να σας πω το εξής. Επαναλαμβάνω, ο Αντώνης έχει ήδη ένα σένσορα θερμοκρασίας. Εδώ έχουμε αυτή τη στιγμή, ξέρουμε δηλαδή πως λειτουργούν, έτσι, ένα θερμόμετρο ψηφιακό, το οποίο είναι το μόνο το οποίο είναι ανεξάρτητο από το breadboard, δύο φωτορεζίστορες, δηλαδή φωτοσένσορες ας το πούμε, οι οποίοι είναι εδώ, είδαμε τον ένα την προηγούμενη φορά, και δύο sonar, τα οποία sonar μετράνε απόσταση. Δυστυχώς, επειδή έχω ένα breadboard μόνο, δεν έχουμε άλλο, τα έχω βάλει όλα μαζεμένα γιατί έχουμε και έλλειψη καλωδίων κτλ. Οπότε, εγώ θα σας δείξω σε λίγο, θα φέρω το λάπτοπ να σας δείξω πώς θα τα συνδέσετε. Κάποια τα ξέρω απ' έξω να σας τα πω, για το φωτορεζίστορ και το θερμόμετρο. Για τα sonar δεν το έχω μάθει ακόμα. Θα σας πω, θα έρθετε εδώ πέρα, θα δούμε πώς θα τα βολέψουμε με τα Arduino και θα συνδέσετε κάθε ομάδα, θα διαλέξετε ποιο sensor θέλει. Έχουμε συνολικά 5 sensor. Έχουμε 6 Arduino, κάποιον θα το ρίξουμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε με αυτόν, έτσι. Δεν ξέρω πώς είναι χωρισμένες οι ομάδες σας. Θα μου δώσετε ένα λεπτάκι να φέρω το λάπτοπ να σας δείχνω εδώ πέρα τα σχεδιαγράμματα με τα καλώδια κτλ. Ξεκινάμε. Το sonar, έτσι, το sonar είναι αυτό εδώ το πραγματάκι που μοιάζει με μάτια. Είναι δύο ηχεία τα οποία βγάζουν υπερήχους. Βασικά το ένα βγάζει υπερήχους, ανακλάται σε ένα σώμα όπου έχουμε μπροστά ένα εμπόδιο και επιστρέφει πίσω. Ανάλογα την απόσταση του εμποδίου και λαμβανωμένη υπόψη της ταχύτητας του αέρα, του ήχου στον αέρα, μετράει απόσταση. Τόσο απλά. Τα φωτορεζίστορ είπαμε είναι αυτά εδώ, δύο αντιστάσεις, έτσι. Αλλά θα ξεκινήσουμε με τα σόναρ. Ποιες ομάδες θέλουν σόναρ? Σηκώστε τα χέρια. Μία, άλλη μία θέλουμε. Δύο, ωραία, κατοχυρώθηκαν. Θέλω εσείς να σηκωθείτε, να έρθετε εδώ και βασιζόμενοι σε αυτό εδώ το διάγραμμα, το οποίο είναι στην ουσία το ίδιο, θα κάνουμε τη συνδέση. Θα σας εξηγήσω. Τα σοναράκια έχουν 4 πόδια. Τα δύο πόδια είναι το ρεύμα. Και αν θυμάμαι καλά, ναι, το ένα πόδι είναι το λεγόμενο trigger,
ένα από τα μεσαία. Τα δύο ακριανά είναι τα ρεύματα, έτσι, το κόκκινο και το μαύρο. Τα δύο μεσαία, το ένα λέγεται trigger και το άλλο λέγεται echo. Το trigger στην ουσία λέει στο sonar, ξύπνα, δώσε μου τι παίρνεις, και το echo είναι αυτό που λέει και το όνομα του ήχο. Δηλαδή όταν αντανακλάται ο ήχος και επιστρέφει πίσω, επιστρέφει κάποια data μέσα από αυτό το ποδάρι. Παρεπιπτόντως να σας πω ότι νομίζω σας το είπα και πριν, ότι έχουμε ανεβάσει το MyLac πάνω το sketch. Αυτό το sonar, αντίστοιχα με το θερμόμετρο όπως είχαμε δει την προηγούμενη φορά, θέλει library. Τα έχουμε φτιάξει τώρα, έχουμε φτιάξει τον compiler, οπότε μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Η library έχει ανέβει και αυτή στο MyLac. Θέλω λοιπόν, όπως βλέπουμε εκεί, όπως στην ουσία το βλέπουμε έτσι, το αριστερό πόδι, εν προκειμένου εδώ είναι το μαύρο, εδώ είναι το κόκκινο καλώδιο, θα πάει στο συν 5 volt του Arduino. Και το δεξί, εδώ είναι το άσπρο, εδώ είναι το μπλε, θα πάνε στο ground. Έχει τρία ground το Arduino. Τα δύο μεσαία, το ένα είναι το echo, το άλλο είναι το trigger, τα γράφει και μπροστά εδώ, άμα δείτε. Trigger είναι το αριστερό από τα μεσαία και echo είναι το δεξί. Θα πάνε αντίστοιχα σε αυτά εδώ τα δύο. Λογικά αυτό πρέπει να το δούμε και στο sketch μια στιγμή. Το ένα είναι output, το άλλο είναι input. Να δούμε λίγο και το sketch, μισό λεπτάκι μόνο. Λοιπόν, το trigger pin θα το βάλετε στο 12, όπως λέει το sketch, και το echo στο 100, και έχει κάνει και ένα define 200, τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι μιλιμέτρη ή σαντιμέτρη, μάλλον, αν θυμάμαι καλά, τα συγκεκριμένα sonar έχουν ένα range γύρω στο 1 μέτρο, οπότε μάλλον αυτό πρέπει να είναι μιλιμέτρα, άρα 20 πόντους. Θα το βάλετε έτσι όπως σας λέει. Τα ρεύματα, είπαμε, τα δύο ακριανά. Αν δεν θυμάστε, τα ξαναλέω. Το VCC είναι το συν 5 volt, ground το ground, trigger echo. Εντάξει, για ξεκινήστε. Φέρτε, απλά ποια είναι τα Arduino. Ωραία, να σας πω λίγο σε όλους. Έκανες reboot, αλλά εγώ δεν είδα. Τα Raspberry να κοιτάτε. Δεν το προλάβαμε. Λοιπόν, ναι, καλύτερα κάνει ένα power off. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Αρχής γενομένης από τις δύο ομάδες που έχουμε εδώ, θα κλείνετε τα Raspberry μόλις σας πω, για να ξέρουμε ποιο είναι ποιο, έτσι. Το κλείσα. Μα να σου πω, ίσως και να πρέπει. Αυτό πρέπει να είναι εδώ που δείχνεται. Απλά, ναι, γιατί έχουν σβήσει τα... Ωπ, συγγνώμη. Έχει σβήσει το δίκτυο. Να το. Λοιπόν, αυτό είναι το Raspberry σας. Το Arduino σας είναι αυτό. Ωραία. Τώρα η άλλη ομάδα από εκεί. Για κάντε ένα power off. Το θυμάστε το Arduino σας. Ωραία. Για κάντε ένα power off. Έχετε συνδεθεί όλοι στα Raspberry σας. Δεν θα κάνετε όμως κάτι ακόμα. Ωραία, βρείτε, εντοπίστε τα πόδια. Διαλέξτε ένα από τα δύο sonar, συνεννοηθείτε δύο ομάδες και κάντε τις συνδέσεις. Ναι. Κάτι ακόμα. Υπάρχει κάποια ομάδα που δεν έχει κάνει git pull στο DJ server, DJ sketch. Ωραία. Θεωρώ ότι τα έχετε κάνει όλοι. Κάντε το. Έτσι, DJ server στα μηχανήματά σας, στα σταθερά ή laptop, και το DJ sketch αντίστοιχα. Ωραία. Δεν χάλασε τίποτα, μην αγχώνεσαι. Δεν πειράζει. Θα στο χρεώσουμε. Ένα καλό διάκι. Ναι. Κοίτα. Ναι. Κόκκινο είναι το ρεύμα. Ωραία. Παιδιά, εδώ είναι μαύρο το ρεύμα. Εντάξει, να το βάλω κόκκινο. Να σου πω τώρα, από το breadboard θα πάρουμε ρεύμα. Όχι, το κάνω έτσι απευθείας, γιατί δεν έχουμε πολύ χώρο εδώ. Λοιπόν, περιμένετε να δείτε τι θα κάνουμε εδώ, για να μην μπερδεύονται και άλλοι, και μην μπερδευτεί και άλλη ομάδα. Το κόκκινο το ρεύμα, το μαύρο το ground. Εσείς έχετε πράσινο ground, τι να κάνουμε, μας τελειώσαν τα μαύρα. Λοιπόν, να συνδέσετε λοιπόν τώρα το trigger pin στο 12 το digital του Arduino και το echo στο 11. Αγόρι μου, μας σώζεις.
Κοίτα εδώ τι έχει γίνει. Έχει γίνει καραγκιός μπερντές, ρε φίλε. Έχει Arduino εδώ. Ξεχωρώ. Σπέρ. Αυτή τη στιγμή με αυτό θα πιάσουμε 4 Arduino και έχουμε άλλα 2 Arduino ελεύθερα. Ωραία, θα βάλουμε το δικό σου σένσορα στο 1. Έχω και εγώ ένα Arduino με αυτό. Όχι, έχω Arduino. Δεν έχω ουνό. Όχι, εδώ, εδώ. Ωραία, στους. Έλα. Θα μπεις μέσα στο DJ server και θα κάνεις sudo git pull. Τελεία. Ομοίως και στο sketch. Αν δεν το έχετε κατεβάσει, θα κάνετε clone. Να το δείξω. Μια μικρή παύση. Θα το βολέψουμε, μην αγχώνεστε. Θα πάμε το Arduino πιο κοντά. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε κάνει pull στα repos, θα μπείτε και θα κάνετε sudo git pull στο DJ server φάκελό σας, ο οποίος λογικά είναι μέσα στο var γουγουγού, και αντίστοιχα στο DJ sketch. Αν δεν έχετε κάνει ποτέ download, που ειδικά για το server θεωρώ ότι το έχετε κάνει όλοι, το κάνετε και clone. Πρώτα sudo git clone το URL αυτό εδώ. Έτσι, για το sketch που είναι πολύ πιθανό να μην το έχετε κάνει, το sketch είναι αυτό. Ωραία, το αναβαθμίσαμε τώρα με κάποια παραπάνω. Το κάνετε sudo, το sudo συγγνώμη είναι συνήθεια, git clone τέλος, git clone, και το URL αυτό το οποίο το έχετε κάνει copy. Αυτό δεν είναι απαραίτητο, το DJ sketch φακελάκι να το εγκαταστήσετε εκεί που έχετε, στο var γουγουγού που είναι ο web server, γιατί δεν είναι σελίδα, έτσι μπορεί να εγκατασταθεί οπουδήποτε. Απλά να ξέρετε ότι όταν έρθει η ώρα, τη βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει στο φάκελο library και αφορά το θερμόμετρο και το sonar, ομοίως και το sketch που αφορά το θερμόμετρο και το sonar, και για τα άλλα που δεν θέλουν βιβλιοθήκες, θα τα πάρετε και θα βάλετε στον κατάλληλο φάκελο. Θα τα πούμε αυτό όταν έρθει η ώρα. Μέχρι στιγμή. Ποιο? Το git pull δεν θέλει καθόλου link. Έτσι, απλά εγώ είπα ότι link θέλει μόνο όταν κάνουμε clone. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει κάνει τον DJ sketch clone. Έτσι. Λοιπόν, αυτό από πού έφυγε? Όχι, το κάνω τα παιδιά. Ωραία. Η δεύτερη ομάδα που έχει το sonar έχει κάνει power off. Αυτό εδώ ποιος το έχει βάλει, ρε παιδιά? Μην βάζετε πράγματα που δεν πρέπει. Δεν πειράζει, Τι να πάω. Το μόνο πρόβλημα είναι το sonar. Α, το βάλουμε έτσι εδώ. Α, ορίστε. Μη φοβάστε. Δύο μέτρα, ένα μέτρο, κάτι τέτοιο. Τι είναι, παιδιά, έκλεισε. Δεν λέει τι είναι, να το... Μισό λεπτάκι, εδώ πρέπει να λέει. Λοιπόν, το κλείσαμε το Raspberry. Δεν είδα κάποιον να κλείνει. Αυτό λέει το ρυθμίσεις ή κάθε πόσο συχνά να παίρνει. Αυτό έχει να κάνει με το τέτοιο, με το sketch το οποίο περνάμε. Το κάθε πόσο να παίρνει. Όλα τα Arduino, όταν τους περνάς ένα sketch, το τρέχουν σε infinite loop. Και βγάζουν τα δεδομένα μέχρι να τα κλείσεις, μέχρι να τα σταματήσεις, αν βάλεις κάποια σχετική εντολή. Το συγκεκριμένο απλά έχει ένα delay κάθε φορά που τρέχει ένα κύκλο του προγράμματος 50 second, millisecond, άρα αυτά, ναι, 50 millisecond για να προλάβεις να το διαβάσεις αυτό που θα σου βγάλει, που στην ουσία σου λέει ping και τα εκατοστά, άρα αυτό είναι εκατοστά, 200 εκατοστά είναι 2 μέτρα, ναι, σου λέει δηλαδή την απόσταση. Οπότε έκανε ping και από το απάντησε τόσα μέτρα. Το κλείσαμε. Αν υπάρχει πρόβλημα με το άλλο sonar, να καθίστε λίγο κάτω και να έρθει. Ποιοι έχουμε δύο φωτορεζίστορ και έχουμε ένα smoke sensor. Τελεία. Ποιοι θέλουν φωτορεζίστορ? Μία. Άλλο ένα φωτορεζίστορ. Έχουμε δύο φωτορεζίστορ, ένα θερμόμετρο και ένα smoke τέτοιο, για το οποίο όμως δεν έχω δει. Αχιλέξεις ανεβάσει για το smoke πάνω στο sketch. Για το smoke, τα sketches, blinders, τι θέλει.
Ωραία, άρα λοιπόν οι επιλογές μέχρι να αν είναι. Το είναι. Θέλει library. Ωραία, ανέβασε το είναι πάνω στο δικαιωτικό σκέτ. Μέχρι να ανεβάσει ο Αχιλλέας αυτό, έχουμε ένα θερμόμετρο, δύο φωτορεζίστορ και το smoke. Και ένα καλώδιο. Git pool μόνο. Καλά ρε παιδιά, μόνο ένα φωτορεζίστορ, έχουμε άλλα δύο sensor. Ωραία, το θερμόμετρο. Τέλεια. Θέλετε να βάλετε το θερμόμετρο. Τέλεια. Πριν έρθετε όμως, μισό, θέλω να βρούμε το Raspberry σας. Όχι reboot, power off θέλουμε. Μισό λεπτό. Μπείτε και εσείς μέσα σε έτσι το Raspberry, αλλά μην κάνετε power off για να μην τα μπερδέψουμε. Κάντε εσείς πρώτα το power off με το sonar. Το κάνες. Ωραία, περίμενα να το βρω. Το βρήκαμε. Για ελάτε εδώ. Ωραία, να τελειώσουμε με τα sonar. Εσάς είναι αυτό. Αυτό εδώ είναι το Raspberry. Λοιπόν, το sonar το δικό σας είναι το από εκεί. Okay. Το αριστερά όπως το βλέπετε. Απλά έχουμε λίγο πολύ κοντά καλωδιάκια. Οπότε μοιρέ. Αυτό εδώ είναι το δικό σας sonar και αυτό είναι το Arduino σας. Ναι, εντάξει. Ναι. Οπότε έχουμε πολύ μικρά καλωδιάκια. Θα τα στριμώξετε λίγο εδώ με προσοχή. Εδώ έχουμε κάνει πατέντα γιατί έχει και ένα φωτορεζίστορ. Λοιπόν, προσοχή και στα υπόλοιπα. Ακούστε να δείτε. Εδώ το sonar έχει 4 πιν που έλεγα και στα παιδιά. Okay. Το από εκεί το τέρμα είναι το συν 5 volt. Το από εδώ το τέρμα είναι το ground, δηλαδή κόκκινο στο συν 5 volt εδώ. Mm-hmm. Και το μαύρο στο 1-1 από τα 3-4 ground που έχει. Και τα μεσαία είναι το από εκεί είναι το pink και το από εδώ είναι το echo. Σας βάζω και την εικόνα για να δείτε πού θα τα συνδέσετε. Στο περίπου, έτσι. Όχι, εδώ είναι. Λοιπόν, να το. Απλά εδώ υπάρχει μια διαφορά. Μην κοιτάτε τι γράφει εδώ. Σε ποια pins. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το sketch τι λέει. Έτσι, βάλτε εσείς το ρεύμα. Ground έχει από εδώ. Ground έχει από εδώ. Ωραίος. Και το... Όχι, δεν είναι αυτό ground, το ground είναι το μαύρο. Ωραία. Το από εκεί είναι το trigger και θα το βάλεις στο 12 και το από εδώ είναι το echo και θα το βάλεις στο 11. Το trigger είναι... Μισό, κάτσε, δεν βλέπω. Το trigger είναι το μπλε και το echo είναι το άσπρο. Οπότε το άσπρο πάει στο 11 και το μπλε πάει στο 12. Εντάξει. Ωραία. Ωραία, να ανοίξουμε το Raspberry σας και φεύγετε. Λοιπόν, θερμόμετρο. Μόλις σας πω κάντε power off. Κάντε το. Εντάξει. Μέχρι να πάμε στο θερμόμετρο. Γκάς και τα δύο φωτορεζίστορ έχουν μείνει. Άμα θέλετε έχω και άλλα σόναρ. Άμα τρελαίνεσαι τόσο. Έχω άλλο ένα νομίζω, μπορεί και δύο. Έχω άλλα δύο σόναρ, αλλά δεν έχουμε πολύ χώρο. Το 084. Ναι, 184 είναι στο 0.84. Όχι. Ποια... Όχι, περίμενα. Αλλά μπορεί να είναι και τα έχω, γι' αυτό. Μάλλον είναι. Θα σου πω... Πώς κοιτάζεις και εγώ κοιτάς. Τι κοιτάς. Ναι, δεν το... Παραπονιέται. Λοιπόν, τα Raspberry... Είναι το 212, 214, 16, 19, 20 και 11. 084 Raspberry δεν υπάρχει. Ναι. Δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο 220. Όλα συνδεδεμένα είναι. Λοιπόν, για μισό λεπτάκι να δούμε τα καλώδια. Δεν μπορείς κάτι την πατέ καλά. Μισό λεπτάκι, εσείς στο 220. Τα άλλα δύο τα έχουμε εντοπίσει. Θα μου... Κάνετε το χατήρι. Θα κλείσω τα Raspberry που δεν έχουν αυτή τη στιγμή σένσορα ολονών σας. Θα τα κάνω restart. Εντάξει. Οπότε βγείτε εσείς. Γιατί αν δεν βγείτε θα κολλήσει η κονσόλα σας. Λοιπόν, για δοκιμάστε όλοι να ξαναμπείτε.
Πώς είχατε πρόβλημα? Μέχρι τότε φωτορεζίστορ και γκάς και θερμόμετρο. Παιδιά, α, θερμόμετρο το έχουμε δώσει εδώ στο 220. Μπήκαμε όλοι στα Raspberry. Ναι, ναι, ναι. Root minus P, αλλά και το minus P 22 αν βάλετε και να το έχετε σκέτο root χωρίς αυτό θα παίξει. Όπα, όπα, όπα ρε παιδιά. 192.168.0.220. Είναι κάποιος που δεν έχει μπει στο Raspberry και έχει πρόβλημα? Γράφω εδώ τις IP για να τις θυμάστε. Αυτή είναι η εντολή για να μπείτε στα Raspberry. Εκτός από τον Αντώνη, τον Τζιλουβάκη. Όπου χει το νούμερό σας, όποιος... Μπήκαμε? Ναι, να κάνω power off. Να κάνετε ένα power off, ναι. Δεν κάνει κανένας άλλος power off στο Raspberry. Τι έκανες τώρα, έβαλες δύο πάνω σε ένα? Έχω βάλει 4 sensors σε ένα breadboard. Όχι, ένα sensor σε ένα sonar σε κάθε Arduino. Ναι, αυτά πόσο τώρα είναι καλό που ήταν να πας? Τι εννοείς? Πόσο να δικά. Ναι, ναι. Εντάξει, θα δούμε τώρα πώς το κάνουμε, ρε παιδί. Ένα εκρεμές. Τώρα θα το κάνουμε με τα χέρια μας. Λοιπόν, ελάτε, το βρήκαμε τώρα. Το άλλο τι είναι εδώ πέρα? Ποιο? Σόναρ είναι, δύο σόναρ είναι. Και αυτό? Σόναρ. Έχω άλλα δύο σόναρ. Αυτό είναι το δικό σας. Εσείς έχετε θερμόμετρο. Ωραία, επειδή εσείς έχετε θερμόμετρο και έχει πλακώσει πελατεία από εκεί, θα το βάλουμε εδώ. Κάπου. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ που ζεσταίνεται και όλο αυτό μπορούμε να το κουνάμε και να παίρνουμε θερμοκρασίες έτσι του περιβάλλοντος. Λοιπόν, αυτό θα το βάλω κάτω από ένα αρκοντήσιο. Εγώ το έχω στο γραφείο μου και παίρνει από εκεί. Λοιπόν, έχουμε... Μισό λεπτάκι. Το θερμόμετρο. Κόκκινο, άσπρο, τροχοροσία. Μισό. Θα σας πω αμέσως γιατί δεν τα θυμάμαι κι εγώ απ' έξω. Εδώ είμαστε. Μισό λεπτό. Λοιπόν, το ποδαράκι, το οποίο, τι γίνεται εδώ, πώς το έχω κάνει στο γραφείο, δεν μ' αρέσει αυτή η φωτογραφία, μισό, αυτή μ' αρέσει, λοιπόν αυτή έχω χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, το ποδαράκι, το οποίο όπως το κοιτάμε με το πλακέ προς τα εσάς, το δεξί θα πάει στο 5 βολτ στο ρεύμα. Κόκκινο λοιπόν στο 5 βολτ. Εδώ, στα 5 βολτ, εντάξει. Ωραία. Το αριστερό και είναι μαύρο εδώ, σε εμάς πρέπει να έχει άλλο χρώμα, να είναι άσπρο νομίζω. Το αριστερό είναι αυτό εδώ. Ναι. Θα πάει στο ground. Έχει τρία ground, τέσσερα πόσα έχει. Σε ένα από τα ground, δεν μας ενδιαφέρει σε ποιον. Και τέλος, το άλλο που έχει και την αντίσταση στο μεσαίο, δεν κοιτάμε τι λέει εκεί, το βάζουμε αν δεν θυμάμαι καλά στο α0. One word is... Όχι, στο 10. Ωπα, για μισό λεπτό και όχι στο α0 πρέπει να είναι γιατί... όχι, στο 10, ό,τι σας λέει. Στο 10 πιν, α10. Όχι α10. Στο 10. Ωραία, αυτό, έτοιμη. Τώρα εδώ θα αρχίσει όταν περαστούν όλα σωστά, θα παίρνει θερμοκρασία, θα το μετακινήσουμε, να δούμε λίγο διαφορές, θα έρθει, θα βάλει τα κέρδη σαν ένα πτήρα, ναι. Εντάξει.
Ωραία, τέλος και το θερμόμετρο. Δύο φωτορεζίστορα έχουν μείνει και το γκάζ. Παιδιά. Μοιραία. Ωραία, για ελάτε πάνω. Μισό λεπτάκι. Ναι. Κλείστε το για να δούμε ποιο είναι. Στον υπολογιστή θα το έχετε και θα το στείλουμε μέσω δικτύου εδώ. Πηγαίνετε κλείστε το ένας και μέχρι να βρω εγώ και τη φωτογραφία τη σωστή. Ναι, αυτό είναι στο αρχαιομύριο. Λοιπόν, το κλείσαμε. Αυτό είστε. Ωραία. Θυμάμαι που είναι πράσινη πλακέτα γι' αυτό. Α, ναι. Ωραία. Λοιπόν, έχει τρία ποδάρια. Τώρα, παιδιά, είναι λίγο στριμωγμένα. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Α, δεν πειράζει. Το έχουμε ξαναδεί. Το είχατε ξαναδεί. Ωραία. Το λευκό είναι το συν του. Το VSS. Και πάει στα 5 volt. Σας δείχνω εδώ και την εικόνα. Ωραία. Στην ουσία στα LTE, έλα. Όχι, το... Περίμενε. Κλείστο, ναι, κλείστο. Και λάτε ένα δει και όλοι για να δούμε για τον LDR θα πάρετε κι εσείς. Φωτορεζίστορ θα πάρετε. Ωραία, ελάτε. Κλείστε το και ελάτε. Δεν θυμάμαι. Ωραία, θα δούμε όλα. Ελάτε να κάνουμε τα καλώδια, να βάλουμε τα καλώδια και θα τα φτιάξουμε μετά. Λοιπόν, το μόνο του το πόδι λοιπόν είναι αυτό που θα δίνει τα data. Όχι, δεν θα δίνει τα data. Λοιπόν, τα data θα τα δίνει το κίτρινο, το μαύρο είναι το ground και αυτό είναι τα 5 volt. Οπότε το βάζεις αυτό στα 5 volt, αυτό είναι από τα 3 ground και αυτό στο α0. Στο αναλογικό 0. Ναι, ground, εδώ. Ναι, εγώ χρειάζομαι οφθαλμία τρόμος. Λοιπόν, ground, παιδιά, είναι αυτά εδώ που έχουν το λευκό. Ναι. Το... Ωραίο. Αυτό, εδώ δίπλα του, το ακριβώς διπλανό από αυτό που το βάλεις είναι τα 5 volt. Αλλά πάρετε εδώ και κοντά, δεν είναι. Ναι. Και το κίτρινο, το από εκεί κίτρινο, στο α0. Ωραία. Αυτό είναι το δικό σου. Ωραία, τώρα δεν έχουμε εδώ αυτό και θα το μπορεί. Οπότε λίγο θα το κάνω προς τα δω να παίρνει από εδώ, έτσι. Οκ. Παιδιά, το κλείσατε εσείς κάτω. Ωραία. Οπότε εμείς τώρα τοπικά να κάνουμε απλά το σερβερ και το σκέτς. Τα έχετε κάνει pull. Όχι, αυτό λέμε να κάνουμε. Κάντε τα, ναι, για να... Γιατί... Φεντόρα, έτσι, όχι στο... Στο Fedora. Γιατί μετά θα συνεχίσουμε από εκεί για να δούμε πώς θα περάσουμε τα... Τα σκέτσεις απομακρυσμένα. Να κάνουμε. Ναι. Αυτό εδώ ποιος το έχει. Α, δεν ξέρω. Τα παιδιά εδώ έχουν σόναρ και τα παιδιά εκεί έχουν σόναρ. Εδώ έχουμε θερμόμετρο, φωτορεζίστορ. Και τους καλύψαμε όλους. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Να σου πω, Αχιλλέα. Το smoke δεν χρειάζεται, πάνω στο φέρω. Ναι, καλύψαμε, έχουμε 5 ομάδες. Το ανέβασες. Ναι, κλείστε το. Έχετε τελευταία ευκαιρία να αλλάξετε, αντί για, για φωτορεζίστορα, βάλτε smoke sensor. Α, είστε και εσύ, ωραία, εντάξει, smoke. Αξιλερόμετρο έχει ο Γιώργο, δεν το έχω βάλει, δεν έχω ιδέα πώς συνδέεται ακόμα. αν ξέρω, μας πει ο Γιώργος. Και αυτό, ωραία. Να τελειώσουμε με αυτά που έχουμε και θα το δούμε. Εσείς είστε φωτορεζίστορ. Ωραία, εσείς είστε εύκολοι. Φωτορεζίστορ, ο τελευταίος που έχει μείνει είναι αυτά τα τρία. Ωραία. Το κόκκινο ποδάρι πάει στο συν 5 volt. Ωραία, το μαύρο πάει στο ground. Και το κίτρινο στο α0. Το κλείσατε, είπαμε. Ναι. Το δικό σου είναι αυτό.
Αυτό το Arduino έχει ήδη φωτορεζίστορ τέτοιο σκέτς μέσα, δεν θα σου το πω γιατί παίζω εγώ με αυτό και με αυτό το φωτορεζίστορ. Αλλά θα κάνει τη διαδικασία ξανά. Λοιπόν, ορίστε. Ναι, ναι, ναι. Επαναλαμβάνω, συν 5 volt ground, έχει 3 ground και αυτό το α0. Ένα συν 5. Βάλτε το πιο κοντά να μην είναι τσίτα. Εντάξει, ωραία. Το ground είναι ακριβώς δίπλα στο συν 5 volt. Έχει ένα, δύο ground. Εκεί που είναι τα, η λευκή περιοχή. Όχι, 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 όχι. Ποιο εδώ, δίπλα στο κόκκινο πάντα, κολλητά στο κόκκινο. Κολλητά, το κόκκινο, εδώ, εδώ, εδώ. Το α0 δεν είναι. Όχι. Α, το κίτρινο, ναι, εδώ είναι το α0. Νομίζω ότι είναι το μαύρο, ρε παιδιά. Σωστό. Πώς. Τα βάρω δυνάμα. Βάλτε τώρα, μη φοβάσαι, ρε. Νομίζω κάτι βρήκαμε. Έχεις κάνει βλακέτα να μην τη χρησιμοποιείς τώρα, για να βάλουμε το motion. Όχι. Α, έχω αυτή, αλλά δεν ξέρω. Αυτή λογικά θα βάλουν ή το motion ή το smoke, δεν ξέρω. Κάτσε, το motion detect το έχει κάνει κανένας, όχι. Το motion detect το έχει. Όχι, εμείς κάτι βρήκαμε τώρα, γι' αυτό θέλω μια πλακέτα για να το δοκιμάσουμε. Έχουμε δύο πλακέτες. Όχι, κάτσε μία. Όχι Arduino, θέλω τέτοια, κοίταξε. Breadboard. Πάρ' το. Το φέρνω πάλι πίσω λίγο. Φέρτο, εσύ είσαι από τους πιο τυχερούς, γιατί έχεις να διαλέξεις τώρα. Δεν έχουμε μόνο gas, έχουμε και το motion sensor, οπότε θα διαλέξεις ποιο θες. Απλά το φτιάξω το παιδί. Ρε παιδί μου, κάτσε να βρούμε τώρα αυτά. Μην βιάζεις. Έλα. Ναι. Ποιο έχετε εσείς, ποιο... Ωραία, ναι, ναι, θα τα πούμε αυτά. Έχουμε κάνει, όσοι έχετε καθίσει κάτω, αφού έχετε βάλει τα καλώδια, git pull στα δύο repositories. Όποιος δεν έχει κάνει, να κάνει τώρα. Μέχρι να τελειώσουμε και με την τελευταία ομάδα. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Γιώργη, μέχρι να δει που βρίσκεται ο Δημήτρης, εσύ κάνει λίγο αυτό που με τα γυρνάει που λέγαμε. Λείπουν 5-6 γυρνάνες, δεν λες. Ναι. Έλα. Είναι ανοιχτό ήδη. Πώς μωρέ, ένα notebook. Ανοιχτό είναι αυτό. Μπορείτε να μου δώσετε τα ονόματα στο GitHub που έχετε σαν username. Σι Βασιλείου. Λοιπόν, μισό λεπτό. Σι Βασιλείου. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Άλλο... Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Okay. Μπορείτε να μου δώσετε εσείς μπροστά username για το GitHub για να μπορείτε να μπείτε και να πείτε θέλω το other issue assign. Α, αυτό. Ναι. Okay. Α. Αυτό. Μεσή. Α, Νίκ, ναι, σωστά. Μην γρήγορο. Κοσφίμπι. Λάκ, ναι. Καλά, και. Μισό εδώ, να σας κάνω και επιτόπου τότε. Yeah.
Okay. Και C. Okay. Τώρα λογικά πρέπει να πείτε I accept κάπου. Τώρα θα έρθει mail, θα το δείτε στο UI ή να πώς ήταν settings ο καθένας. Σου ήρθε. Έκανες accept. Έκανες accept. Για να κάνω refresh και να σε δεις, κατάλαβες, να... Το αξιλερόμετερ. Ποιο? Το motion detection. Θέλεις που το κάνεις.
Να σας δείξω λίγο ένα δικό μου σκέτς που είχα φτιάξει για το αξελερόμετρο. Δεν είδατε κάτι αξελερόμετρο, απλά δεν θα πάρει πολύ, θα πάρει 2 λεπτά. Έχουμε έναν σένσορα. Να το πω ή θα... Πες το μέχρι να λοιπόν. Έχουμε ένα σένσορα που είναι αξελερόμετρο. Δηλαδή καθώς κουνιέται, βγάζει κάποιες τιμές στον... στις 3 διαστάσεις, χ, ψ, ζ. Μπαταρία δεν ξέρω αν έχω. Okay. Είναι ένα τσιπάκι πάρα πολύ μικρό, είναι τόσο περίπου. Έχει κάποια πινάκια και αυτά τα πινάκια μπορείτε να τα συνδέσετε στο Arduino και να φτιάξετε ένα σκέτς και να διαβάζετε τα pins, όπως και οι άλλοι sensors. Οπότε, τι κάνετε. Καταρχάς, ξέρετε την accelerometer. Όλοι έχετε κινητά, ξέρω, παίζουν. Ναι, τα accelerometer απλά μέσα έχουν πάρα πολύ μικροσκοπικά μπυλάκια, τα οποία όταν το κουνάτε, κουνιούνται σε διαφορετικά μέταλλα, κουμπάνε διαφορετικά μέταλλα και βγάζουν διαφορετικές τιμές. Έτσι λειτουργούν μέσα. Για απλοφοριακούς λόγους, εμείς έχουμε ένα που λέγεται 7341. Και όταν θέλουμε συνήθως να παίξουμε sensors με ηλεκτρονικά με τέτοια, πάμε Google και γράφουμε TADE part, όνομα TADE part, και το PDF της οδηγίας. Όχι της οδηγίας, το sheet όπως λέμε του sensora. Και μας βγαίνει κάτι πάρα πολύ τεχνικό, όπως αυτό εδώ. Το θέμα δεν είναι να είμαστε ηλεκτρονικοί και να το καταλάβουμε. Το θέμα να διαβάσουμε, μήπως δούμε κάτι που λέει προσοχή, προσοχή. Και εδώ βλέπουμε για παράδειγμα ότι λέει ότι δουλεύω με 2,2 με 3,6 volt. Τόσα θέλω μου δώσεις. Μου δώσεις 10 volt θα με κάψεις. Οπότε εμείς θυμόμαστε στο Arduino πάνω έχει 2 πινάκια. Ένα που δίνει 3,3 και ένα που δίνει 5. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι ας το βάλουμε εκεί που λέει μέχρι 3,3 για να μην το κάψουμε. Τώρα, εάν τα υπόλοιπα τα κάνουμε στραβά, εντάξει, μπορεί να μετράει λάθος πράγματα. Τουλάχιστον να το κάψουμε. Συγγνώμη, ναι, ναι. Αυτό είναι low voltage operation. Ναι. Προφανώς έχει 2 volts. Low voltage και 7 volts. Και άμα είναι σεταρισμένο στο low voltage, εγώ το βάλω αλλού. Αυτό σου λέω. Εγώ το βλέπω σαν λίγο χαζάρ. Ναι. Είναι αυτό εδώ είναι. Τώρα, καθώς το κοιτάμε, καλά εσείς δεν βλέπετε τίποτα από εκεί, αλλά βλέπουμε ότι έχει 5 pins από τη μία και 5 pins από την άλλη. Τι θα συνδέσουμε πού. Οπότε κάνουμε scroll, κατεβαίνουμε λίγο στο PDF και βλέπουμε την εικόνα. Τι λέει η εικόνα. Η εικόνα λέει NC not connected. Σαν να μην υπάρχουν αυτά. Βλέπουμε λοιπόν ότι λέει ότι είναι αυτά εδώ οι απολύξεις. Δηλαδή ότι εδώ βγαίνει το σήμα για τον χ, τον ψ και τον ζ άξονα. Οι τιμές δηλαδή που λένε πόση επιτάχυνση για τον άξονα τον χ, τον ψ και τον ζ. Αναλογικό είναι, ναι. Το βάζουμε στο αναλογικό πινάκι του Arduino. Τι άλλο, VDD, πού είναι το VDD. Εδώ θα πάρει τα 3,3 βόλτα από το Arduino. Και όπου δούμε ground το βάζουμε τέλος πάντων. Αυτά τα ολίγα. Ο σκοπός, ναι, δεν είναι να το δείξουμε σαν ηλεκτρονική, είναι απλά να δούμε πως ένας σένσορας μπορεί να καταλάβουμε 5 πράγματα από το πως το λένε, δεν ξέρω, το product sheet του, πως το λένε, το data sheet, ναι, στα ελληνικά δεν έχει, το data sheet λοιπόν. Αυτό. Οπότε το παίρνουμε αυτό τώρα, πάμε να το συνδέσουμε. Ένας εύκολος τρόπος είναι το breadboard, αυτό το άσπρο πραγματάκι, εντάξει, τέλος πάντων. Το συνδέουμε. Εγώ όταν το συνέδεσα, βγήκε κάτι τέτοιο. Το είχα βάλει πάνω
είχε κάτι σαν βάση που βγάζανε πινάκια, οπότε το έβαλα πάνω και εξήχαν πινάκια, οπότε αυτά μπορούσα με τα καλώδια να τα συνδέσω στις κατάλληλες θύρες του Arduino. Βλέπετε τώρα ότι, εντάξει, δεν ξέρω αν είπαμε πριν πως παίζει το breadboard, ότι κάθε τέτοια σειρά, κάθε τέτοια γραμμή από εδώ μέχρι εδώ πατάει πάνω στο ίδιο μέταλλο. Το ίδιο και εδώ, οπότε εάν εγώ βάλω κάτι εδώ και μετά τραβήξω ένα καλώδιο από εδώ κάπου αλλού, είναι σαν αυτά να τα συνέδεσα. Οπότε για να μην έχουμε έτσι πολύ στριμωγμένα τα πράγματα, το βάζουμε εδώ, οπότε πατάει στα πινάκια εδώ και μετά τραβάμε ένα από εδώ, ένα από εδώ, ένα από εδώ. Όχι, μερικά είναι not connected. Τέλος πάντων, και τα βάζουμε στο Arduino. Στο Arduino που πάνε, βλέπουμε εδώ λέει analog in, εδώ είναι τα αναλογικά πινάκια. Εδώ μετά δίνει, είπαμε εδώ είναι τα 5 volt, που ας μην το βάλουμε. Εδώ είναι τα 3,3 volt και εδώ είναι κάτι ground. Οπότε αν θέλουμε να συνδέσουμε κάτι στο ρεύμα, πρέπει να το βάλουμε κάπου που να βγάζει volt, κάπου που βγάζει ground. Το βάζουμε δηλαδή εδώ, κλακ. Και από που βγάζει τρία σήματα, χ, ψ και z, βάζουμε και τα τρία σήματα τα βάζουμε εδώ. Στο α0, α1, α2 τα βάλω. Okay. Και πώς διαβάζουμε τώρα από το analog in? Αν γκουγκλάρουμε θα δούμε ότι δεν είναι για τίποτα δύσκολο. Εδώ θα σας δείξω το πλήρες, αν μπορείς να το διαβάσει. Λοιπόν, λοιπόν, αυτό τι κάνει, διαβάζει από τα τρία πινάκια και το κάνει print στη Συριακή. Όχι στην οθόνη, δεν έχει οθόνη το Arduino, αλλά το κάνει print στη Συριακή, που είναι εκεί που όταν το συνδέσουμε μέσω USB μπορούμε να τα δούμε στο Linux. Να πούμε, διάβασε από το dev.tty.cm0. Το setup ανοίγει τη Συριακή και μετά αυτό είναι copy-paste. Όπως βλέπετε, το ίδιο πράγμα τρεις φορές. Analog read, θα δούμε τι κάνει αυτό, και print. Και ένα κόμμα ανάμεσα. Οπότε αυτό τι κάνει, τυπώνει τρία νούμερα. Print ένα νούμερο, κόμμα, print άλλο νούμερο, κόμμα, print άλλο νούμερο, ln, δηλαδή αλλάζει για γραμμή. Οπότε θα δούμε τριάδες να τυπώνονται. Και εδώ τι κάνουμε τώρα. Το αναλογικό πινάκι βγάζει μία τιμή από το 0 ως το 1023. Οπότε εγώ θα το κάνω scale. Ανάλογα με το, ξέρω ότι το πινάκι θα μου δίνει μέχρι 3,3 volt, αφού έτσι το του δώσα εγώ ρεύμα. Και κάνω αυτό τέλος πάντων. Κάνω με έναν παράγοντα που θα μπορέσει να την τιμή να τη μεταφράσει μεταξύ 0 και 1, κάτι τέτοιο. Αν το τρέξετε αυτό, θα δείτε απλά τριπλέτες να βγαίνουν. Αυτό, δηλαδή δεν είναι δύσκολο το sketch. Κάτι που παρατήρησα είναι ότι όταν... Πώς το έλεγξα καταρχάς? Πήγαινα στο αξιλερόμετρο και του ρίχνα σφαλιάρες. Λέω κάποια στιγμή θα αλλάξουν τα νούμερα. Και δεν αλλάζουν και γυρνάνε εκεί που ήταν. Δηλαδή, στην αρχή ξέρω λέει 0. Το χτυπάς εκεί, πάει στο 50, ξαναγυρνάει στο 30, μένει στο 20. Ακίνητο. Και λες κάτσε, στο 20. Δεν θα έπρεπε να είναι στο 0, ακίνητο. Αλλά φαίνεται ότι το αξελερόμετρο αυτό είναι απλά ένας σένσορας. Στο λογισμικό πρέπει και εσύ να το καλυμπράρεις κάπως. Δηλαδή να χειρίζεσαι αυτές τις... το ποιο είναι το level 0 για παράδειγμα. Στην αρχή είναι το 0, μετά είναι το 20. Μετά μπορεί να πειραχτεί η στάθμη ισορροπίας. Ενώ εάν πάρω εγώ το Android κινητό μου που έχει και αυτό μέσα αξελερόμετρο, και τρέξω πάλι ένα application που μου δείχνει τι κάνει το αξελερόμετρο, θα μου το δείξει πολύ ωραία. Το κουνάς, κάτι γίνεται, το σταματάς, γίνεται 0. Αλλά θέλει και μια πολύ μικρή λογική που να λέει κάποια errors να τα κόβει. Τέλος πάντων, αυτά είναι η λεπτομέρεια. Τώρα κάπου εδώ τελειώνω νομίζω. Και... μια μικρή σημείωση. Ναι. Στη γραμμή 12 βλέπετε όλοι που λέει το serial begin.
εκεί στην ουσία λέει στο Arduino, μίλα με τη συσκευή με την οποία συνδέεσαι Raspberry, τύπη Link όπως θέλετε πείτε, του 9600 kbps. Αυτό δεν το κάνουμε εμείς σε κανένα process, γιατί είναι ρυθμισμένα να δουλεύουν στα 115-200 από την άλλη μεριά. Εντάξει. Αυτό τώρα στα PC άμα το βάλετε όπως το έβαλε ο Γιώργος δεν έχει σημασία. Απλά στα Arduino σας δεν θα το κάνετε. Είναι όλα τα sketches με 115-200 πάνω να βάζουμε. Ναι, το 9600 είναι το υπεραργό, δηλαδή εντάξει δεν... 115-200 το βάλω μία τώρα να υπάρχει. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα. Εφόσον όλοι έχουν πάρει sensors και τα πούμε πώς θα κάνουν, τι πρέπει να... Έγραψα προηγουμένως ice, ενώ θέλει ace. Ένα γραμματάκι τι σου κάνει. Να το ice editor. Ice το διάλογο. Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα τι είναι. Είναι ένας editor, online editor, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος για να γράφουμε κώδικα. Όχι για να γράφουμε κείμενο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι όσοι θα ασχοληθείτε με το web client, για να γράφουμε το κώδικα online, να μην χρειάζεται να έχουμε τίποτα τοπικά δηλαδή. Δηλαδή μπαίνουμε μέσα, λέμε ποιοι είμαστε, βλέπουμε ξέρω εγώ τι κώδικα έχουμε για κάθε ένα, πάμε κάνουμε κλικ ένα στυλό, ένα μολύβι, ένα κάτι και ανοίγει αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Αυτό εδώ μπορείτε κατευθείαν να το κάνετε online edit, όπως κάνουμε ας πούμε στο στατίστικα της Google ας πούμε. Άμα πάμε εδώ πέρα τώρα και βάλουμε ένα σχόλιο, βλέπετε ότι αυτομάτως αλλάζει το χρώμα του. Εντάξει. Άμα πούμε ξέρω εγώ, όπως λέει παρακάτω, console ας πούμε ξέρω εγώ, log, και το αφήσω έτσι, μου αφήνει ένα γιώτα εκεί πέρα και μου λέει φίλε κάτι έχεις ξεχάσει ας πούμε. Έχεις ξεχάσει να βάλεις ένα ερωτηματικό. Είναι ένας editor που μου δίνει τη δυνατότητα να γράψω online. Έτσι λοιπόν, η πλευρά που θα ασχοληθεί με το client site, καλό θα ήταν στο σημείο που μιλάμε για editor, κάποιος έσωρος δεν παίζει καλά. Λοιπόν, στο σημείο λοιπόν που λέει για edit, να κάνουμε κλικ έτσι ώστε να το κάνουμε κατευθείαν online, και εδώ κάτω θα λέει κάποια στιγμή compile. Θα βλέπουμε ξέρω εγώ σε ένα άλλο κενό που θα βάλουμε εδώ πέρα από κάτω εμείς τα λάθη που έρχονται από το σερβερ, και αν λοιπόν είμαστε ευχαριστημένοι και παίζει, κάποια στιγμή θα του λέμε write to device. Δηλαδή αυτό που κάνουμε τοπικά και τα γράφουμε τώρα και τώρα έχουμε το client compile μείον τάδε 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 και μετά στο τέλος πατάμε enter, θα τα κάνουμε online. Δηλαδή το τελικό σημείο αυτό είναι. Έτσι, ο client είναι άμα θέλει κάποιος να κάνει πολλά πράγματα και αυτοματοποιημένα. Τώρα, εδώ, αυτοί που θα ασχοληθείτε με αυτό το πράγμα, έχετε το μεγάλο δίλημα μεταξύ αυτών των δύο. Εγώ προσωπικά κατέληξα σε αυτούς τους δύο. Βέβαια, άμα βρείτε κάτι άλλο που καθώς το έψαχνα, εγώ κατέληξα σε αυτούς τους δύο. Μπορεί να βρείτε κάποιον άλλον τρίτο. Εννοείται ότι πρέπει να είναι open source, έτσι. Δεν τα λέμε αυτά συνέχεια. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και φτάσετε ας πούμε ξέρω εγώ σε κάποιο άλλο τρίτο πακέτο το οποίο είναι εξίσου ωραίο, μπορείτε καλέστε να επιλέξετε εκείνο. Είναι ανοιχτά αυτό, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Όχι. Είδες, ωραία. Λοιπόν, άρα εγώ αυτούς τους δύο έχω καταλήξει έτσι για τους καλύτερους. Ο ένας είναι αυτός και ο άλλος είναι αυτός. Λοιπόν, εδώ έχει demonstration ξέρω εγώ. Μπορείς να πάρεις να πεις τι να πάρουμε εδώ πέρα τώρα. Να πάρουμε το full screen αυτόν εδώ τον editor. Βλέπετε ότι βγάζει ξέρω εγώ, αυτό τώρα είναι tasks από ό,τι βλέπω για HTML. Αυτόματα μου έχει βγάλει κόκκινο από κάτω, δεν ξέρω αν φαίνεται. Έτσι, κλείνω,
Μπορώ μετά να βάλω κάποιο div. Αλλάζει τα χρώματα. Έτσι. Εδώ πέρα που ήμουν πριν έχει και άλλα παραδείγματα, όπως ξέρω εγώ αυτό. Βλέπετε τα χρώματα. Τώρα βασικά είναι τα χρώματα αυτά που ψάχνουμε. Και αν θέλουμε να έχει κάποιες λέξεις, ξέρω εγώ, να μας συμπληρώνει μόνο του και τα λοιπά και τα λοιπά. Στα παραδείγματα εδώ μπορείτε να δείτε τι άλλο δίνει, έτσι. Δίνει πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να έχουμε. Τέλος πάντων, μεταξύ αυτών των δύο, όλο το κείμενο τώρα, όλο το κείμενο από τη στιγμή που θα πατήσουμε εμείς save ή compile, μεταφέρεται ως string στο server. Άρα αυτός που θα αναλάβει, όχι αυτός που θα αναλάβει, ο compiler μετά που έχουμε στημένος, παίρνει αυτό που θα βάζαμε στο μειονές. Έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο, να μην το γράφουμε τοπικά και να το γράφουμε online. Αυτό, αυτό πρακτικά ήθελα να ρωτήσω, το ότι αν, πώς μεταφέρεται στο σερβερ. Γίνεται αυτόματα μέσα από, από αυτό, έτσι. Είσαι ήδη στο σερβερ, δεν έχεις τίποτα τοπικά έτσι με αυτό το σερβερ. Αυτό σε cloud δεν τρέχει. Όχι, όχι, αυτό θα το βάλουμε εμείς. Α, θα το βάλουμε στο, μέσα στο σερβερ. Στο δικό μας, στο web client. Okay, okay, δηλαδή αυτό εδώ έχει τη δυνατότητα να το κάνουμε, να πάρουμε τον κώδικα του και να το εγκαταστήσουμε. Okay. Κανονικά. Κατάλαβα, ωραία. Εντάξει. Άρα θα είναι μέρος του project, το οποίο θα καταλήξει κάποια στιγμή. Που είναι εδώ πέρα το... Εδώ. Θα καταλήξει κάποια στιγμή μέσα εδώ πέρα. Όποιος γράφει για, το, για τον web client θα καταλήξει εδώ πέρα. Έτσι, μέσα στο, στο web client, κάπου θα υπάρχει εδώ η ενσωμάτωσή του κατευθείαν. Έτσι, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να κάνει κανένα customization, καμία ρύθμιση. Εντάξει, έχετε απορία πάνω σε αυτά, όσοι έχετε όρεξη να ασχοληθείτε με αυτό το αντικείμενο. Ωραία. Τότε συνεχίζουμε με τα... Πού να τα αφήσω? Στο άστος, άστος. Ναι, ναι, ναι. Θα λύσω δημοσένη στην απορία ή θα κάνουμε κάποια σχολά? Δεν ξέρω, πριν τους πούμε για τις βιβλιοθήκες, να τους πούμε πώς κατεβάζουν τι, πού και τα λοιπά και να τους τα πει μετά ο δημοσένης πώς θα τα κάνουν compile, πώς θα το κάνουμε. Τι θα τους πω πώς θα τα κάνουν. Ωραία, λοιπόν, καταρχήν να σας πω το εξής, ότι τώρα ανέβασα εγώ στο GitHub, αλλά θα το κάνω μετά sync στο MyLac, το sketch για το INO, για το εξελερόμετρο. Επειδή δεν το έχουμε τώρα, δεν είναι και τόσο επίγον, έτσι. Από την επόμενη φορά θα έχουμε πάλι πάνω και το σκέτ για το αξελερόμετρο, αυτό που σας έδειχνε νωρίτερα ο Γιώργος με το διορθωμένο το serial print, και κάποια έχουμε, αν θυμάστε, σας το δείξω πάλι στο GitHub, έχουμε ένα φάκελο μέσα στο DJ Sketch όπου είναι ο useful. Την προηγούμενη φορά σας είχα δείξει μια πρόταση, μια εικόνα πως βλέπουμε αναλογίες ανάμεσα για το φωτορεζίστορ σε ohm αντίστασης και lux που είναι μόναδα μέτρησης φωτός. Εκεί έχω βάλει το data sheet του αξελερόμετρου και κάποιες φωτογραφίες που σας έδειξε ο Γιώργος νωρίτερα, έτσι. Λοιπόν, και άμα θέλετε μπορώ να το εμπλουτίσουμε τις φωτογραφίες που σας δείχνα νωρίτερα εγώ με τα sonar και αυτά, να τις βάλω και αυτές, αν θέλετε, έτσι. Οπότε τώρα, στη φάση που είμαστε, έχετε κάνει όλοι pool, έχετε όλοι τα δύο repositories. Στην ουσία αυτό που θέλουμε τι είναι? Από το DJ Sketch το δικό σας, θα σας το δείχνω εγώ εδώ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο φαίνονται. Νομίζω ότι είναι καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, μισό. αυτό εδώ είναι το DJ Sketch το δικό μου. Να σας κάνω και ένα ελές να δείτε. Με εξαίρεση το αξελερόμετρο, το οποίο δεν το έχετε εσείς, όλα τα άλλα τα έχετε. Ένας φάκελος που λέει για το DEM sensor αφορά την ομάδα εδώ που έχει το sensor της θερμοκρασίας. LDR sensor. Μέσα σε κάθε φάκελο είναι ένα ίνο αρχείο. Το ίνο είναι το σκέτσο που σας ενδιαφέρει. Ωραία, άμα κάνουμε ένα ελέγχο σε κάθε φάκελο θα δούμε ένα ίνο. Εσάς που έχετε το LDR sensor είναι στο δεύτερο. Sonar είναι σε εσάς. Ωραία. Και στο φάκελο libraries τώρα έχουμε άλλους φακέλους μέσα, δύο φακέλους. Ωραία. Ο ένας είναι ο φάκελος One Wire, ο οποίος χρειάζεται για το θερμόμετρο. Ωραία. Και ο άλλος φάκελος είναι ο New Ping. Ο New Ping χρειάζεται για το sonar. Εντάξει. Τα συγκεκριμένα τώρα εδώ,
αυτό που θέλω να δείτε λίγο στις libraries, εμείς έχουμε ανεβάσει τις libraries όπως θα τις χρησιμοποιούσατε για να τις κάνει την port στο Arduino IDE. Υπάρχει μια μικρή ιδιαιτερότητα στο να το χρησιμοποιήσουμε τώρα, αλλά αυτό που θέλω για να καταλάβετε μετά την ιδιαιτερότητα, θέλω να δείτε πώς είναι μέσα ένας τέτοιος φάκελος. Ας δούμε το New Ping. Ωραία. Ένας φάκελος library για Arduino έχει μέσα ένα αρχείο που μας ενδιαφέρει, .cpp και ένα .h. Βασικά το .h είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτό? Γιατί άμα δούμε στον κώδικα, ας πούμε αυτό εδώ που σας δείχνω εγώ είναι το New Ping και χρειάζεται για το Sonar. Άμα δούμε λοιπόν στο Sonar το ίνο, άμα φιλοτιμηθεί να ανοίξει, φαίνονται? Ωραία, φαίνονται. Πάνω κάνει include το New Ping. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το βρει όταν θα τρέχει το compilation του συγκεκριμένου ίνο αρχείου. Εντάξει, ομοίως γίνεται και με το θερμόμετρο που το δοκιμάσαμε εμείς σήμερα και μας έπαιξε. Το Sonar δεν το έχουμε δοκιμάσει, θα το δούμε μαζί. Άμα δεν παίξει μπορεί να είναι και κάτι άλλο, έτσι. Θυμηθείτε αυτό που είπαμε νωρίτερα, σε όλους πρέπει να ισχύει αυτό. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα τραβάτε με git pull, όπως είπαμε, τις αλλαγές. Τι βλέπετε, άλλα δείχνω, άλλα βλέπετε εσείς. Ωραία. Τραβάτε τις αλλαγές τα αρχεία να τα έχετε τοπικά στον υπολογιστή σας και σας προτείνω εγώ τώρα. Αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί είναι φτιαγμένος ο κώδικας να τρέχει με τις βιβλιοθήκες οπουδήποτε. Τραβάτε λοιπόν όσοι έχετε βιβλιοθήκες, τη βιβλιοθήκη, και βάλτε τη σε ένα φάκελο εκεί που έχετε το client compile PHP. Λογικά τον έχετε μέσα στο var gugu.yot server client. Μέσα σε αυτό το φάκελο έχετε ένα αρχείο, σας το δείχνω κιόλας. Όχι, client compile PHP. Ωραία. Μέσα σε αυτό το φάκελο πάτε και βάζετε ένα. Πώς τι άλλο τα δείχνει έτσι? Μισό. Τα βλέπετε μισά. Να το compile. Μέσα εκεί λοιπόν βάζετε ένα φάκελο, καλή ώρα όπως είναι αυτός, όπου θα βάλετε τα εξής. Θα φτιάξετε δύο φακελάκια, το lib και τον src. Μέσα στο φάκελο lib θα βάλετε τα αρχεία που είδαμε πριν στις βιβλιοθήκες, cpp, h κτλ. Προτείνω να βάλετε δημοσθενή, το keywords χρειάζεται τελικά ή όχι? Όχι, έτσι. Ωραία, βάζετε το h αρχείο σίγουρα και στο φάκελο lib μέσα. Το δείτε και εδώ. Αυτό εδώ είναι από το θερμόμετρο, έτσι. Χήμα, όπως τα βλέπετε. Όπως τα κατεβάσατε, κάντε ένα copy-paste. Τώρα, άμα δεν μπορείτε να κάνετε copy-paste, να σας δείξω μια εντολή να το τραβήξετε από εκεί που είστε. Μα, το δούμε εδώ, σε θεωρητικό επίπεδο. Εάν υποθέσουμε ότι το DJ sketch το έχετε π.χ. στο φάκελο root, slash root, αν έχετε μπει σαν root, έτσι, θα κάνετε cp κενό, λογικά αν έχετε κατεβάσει το one wire, ας πούμε, έχετε ένα φάκελο one wire ο οποίος μέσα, μισό λεπτάκι να το δω και θα σας πω πως είναι. Ωραία, έχετε ένα φάκελο μέσα, έναν φάκελο one wire ο οποίος έχει μέσα τα one wire cpp και h. Οπότε κάνετε cp one wire, μπορείτε να κάνετε και αστεράκια αν θέλετε, αλλά δεν θέλω να πάρει το φάκελο examples, δεν μας χρειάζεται. One wire τελεία αστεράκι, οπότε θα πάρει το cpp και το h που μας ενδιαφέρουν, κενό στο var www διότι server, με την προϋπόθεση το DJ server σας στο βάρο είναι κάπου αλλού, εκεί που το έχετε, slash client slash one, ένα φάκελο που θα αφορά το project σας, sensor, Maria, δεν ξέρω, ας το πούμε sensor, το συνεχίζω από κάτω, έτσι. Αν ο φάκελο sensor δεν υπάρχει, που λογικά δεν θα υπάρχει άμα το κάνετε για πρώτη φορά, κάντε προηγουμένως ένα mkdir στο var.gugu DJ server client το sensor, έτσι. Θέλετε να το γράψω? Το γράφω. Mkdir
VAR Τέλεια. Πού? Ωραία, εκεί που είναι, παιδιά, δεν ξέρω που είναι στο κάθε μηχάνημα. Όπου είναι, το DigiOut server, ξέρεις που είναι? Ωραία, μέσα σε αυτό το φάκελο λοιπόν θα, θα δώσει την εντολή. Εγώ το βάλα έτσι γιατί είναι σε μένα. Τώρα σε εσάς μπορεί να είναι διαφορετικά. Client slash sensor. Μπορείτε να το πείτε όπως θέλετε. Λοιπόν, αυτή η εντολή εδώ, η πρώτη, φτιάχνει το φάκελο sensor ή όπως θέλουμε το λέμε, μέσα στο DigiOut server client. Ωραία. Και μετά πάμε εκεί, κάνουμε ένα CD, μπορείτε να το κάνετε από οπουδήποτε. Εγώ το έχω γράψει υποθέτοντας ότι είμαστε το φάκελο που βρίσκεται ο φάκελος One Wire, έτσι, εδώ, που κατεβάσαμε. Κοινώς το DigiOut Sketch φάκελο. Κάνουμε CP, One Wire, κάθετος, One Wire, τελεία αστεράκι, κενό, VAR, DigiOut Server Client, Sensor που φτιάξαμε πριν, τελεία. Και το τρέχουμε. Και αυτό θα μας πάρει όλα τα αρχεία, αυτά τα δύο, και θα μας τα βάλει μέσα στο φάκελο. Α, οπ, παρντών. Λάθος, γράφτε λάθος. Θέλουμε άλλη μία εντολή. Γιατί είπαμε ότι πριν, είπαμε πριν ότι μέσα στο φάκελο, εγώ τον έχω πει τεστίνο sketch, είναι το αντίστοιχο του sensor ο δικός. Μέσα στο φάκελο αυτό πρέπει να φτιάξουμε και τους άλλους δύο φάκελους. Οπότε ομοίως άλλες δύο εντολές εδώ, mkdir, πριν την τρέξουμε αυτή, mkdir slash var μπλα μπλα, μην το γράφω όλο, έτσι, φτάνω μέχρι το sensor, το άλλο είναι κοινό, έτσι, sensor lib, το άλλο όλο πάλι επίσης είναι κοινό, slash src. Εντάξει, οπότε πρέπει να έχουμε ένα φάκελο από κάτω του άλλους δύο, το lib και τον src. Κάντε το όλοι. Έχει κάποιο πρόβλημα, μας το λέει. Στην ουσία, να τη μορφή, το βλέπετε. Βάργου, good to server, client, φάκελος, ο δικός μου φάκελος του sensor, lib και src. Εντάξει, αυτό θέλω να έχετε κι εσείς. Μπορείτε να το κάνετε και με γραφικό περιβάλλον, έτσι, αν έχετε μπει σαν root. Γιατί στο φάκελο του DigiOut server πρέπει να είστε root για να έχετε δικαιώματα. Ναι, όπως είναι αυτό εδώ. Εγώ εδώ έχω μπει σαν root. Στο Fedora. Αν μπαίνετε, εσείς μπαίνετε στον απόμα... Ωραία, ωραία, οκ. Okay. Άμα έχετε σε SSH, τότε θα το κάνετε με τις εντολές όπως σας το έδωσα εγώ εδώ. Εντάξει. Στο Fedora ποιος είναι ο root φάκελος για, το... για τον Apache? Πού είναι τα αρχαία, εμένα είναι VARGUGU, ας πούμε. Εσένα πού είναι, στο Debian είναι το. Ε? Ναι. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Ναι. Βεβαίως. Τεστίνο σκέτς είναι το αντίστοιχο sensor το δικό μου. Εγώ το είπα έτσι. Εντάξει. Εντάξει. Α, εσείς βιαστήκα τώρα. Λοιπόν, εφόσον έχουμε φτιάξει και τους δύο φακέλους, τότε δίνουμε την εντολή αυτή για να πάνε μέσα στο φάκελο lib τα αρχεία που μας ενδιαφέρουν. Εντάξει, εγώ έχω βάλει και το keyword γιατί δεν ήξερα αν χρειάζεται ή όχι. Άχρηστο είναι. Έτσι. Οπότε στην ουσία, άμα κάνετε ένα ls μετά στη lib, πρέπει να υπάρχουν αυτά τα δύο μετά αυτή την εντολή. Εντάξει. Από κάτω θα σας γράψω άλλη μία εντολή τελευταία, η οποία θα πρέπει στο φάκελο SRC να μας πάει το ίνο του σένσορά μας. Για την περίπτωση τη δικιά μου εδώ, είναι αυτό που υπάρχει στο φάκελο temp sensor, πώς το λέμε. Για τη δικιά μου την περίπτωση είναι αυτό το sketch, έτσι.
τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Δημοσθενή. Δημοσθενή. Δεν έχει σημασία να είναι σκέτσινο ή Γιώργος είναι, έτσι. Δεν έχει. Δεν σέλνεστε. Ωραία. Λοιπόν, οπότε το αντιγράφετε εδώ με την εξής εντολή, το ίνο σας. Συπή, πάλι υποθέτω ότι είστε μέσα στο τυγιό της Σκέτς φάκελο, όπου έχετε το φάκελο, τη βιβλιοθήκη αν χρειάζεται, και το ίνο σας, έτσι. Εγώ γράφω για το δικό μου. Ας πούμε για τον για το φωτορεζίστορ, που το θυμάμαι. LDR sensor, .ino, κενό. Λοιπόν, CP και ενώ το όνομα του ίνο μας, και ενώ var.google.io server client sensor enter. Οπότε στην ουσία θα μας φέρει εδώ το ίνο. Άμα θέλετε να το μετονομάσετε όπως έκανα εγώ, ας πούμε, μπορείτε να το αλλάξετε το όνομα του, πείτε Γιώργος.ino, έτσι. Ορίστε. Εμείς άμα δεν χρειαζόμαστε βιβλιοθήκες, πρέπει να έχουμε... Όποιος δεν χρειάζεται βιβλιοθήκη, θα φτιάξει το φάκελο για μελλοντική χρήση και απλά δεν θα βάλει κάτι μέσα. Ναι, αυτό, ευχαριστώ, ξέχασα να το πω. Όσοι χρειάζεται μόνο βιβλιοθήκες, δηλαδή τα σόναρ και το θερμόμετρο. Έτσι, τα δύο σόναρ και το θερμόμετρο. Η πίσω που έχετε φωτορεζίστορ, γκάς, αυτά, δεν χρειάζεστε. Εντάξει, θα βάλετε μόνο στο φάκελο SRC το ίνο σας. Ωραία, ευχαριστώ για την παρατήρηση. Τα έχουμε κάνει όλοι αυτά. Ωραία. Προχωρήσουμε τώρα στο κομπάλι, θες το PC να το... Ωραία. Εντάξει, λοιπόν. Άρα, έχοντας φτάσει σε αυτό το σημείο, θεωρητικά, ας πούμε, μπαίνω λίγο στο τυγιό τσέρβερ το δικό μου για να το δείτε. Έχουμε τα διάφορα PHP, έχουμε το φάκελο, εγώ σας το έδειξα και εδώ, καλύτερα να το βλέπετε με γραφικό περιβάλλον ίσως. Όχι, εδώ είμαστε. Το φάκελο, εγώ τον είπα test in sketch, στο ίδιο επίπεδο με το client compile. Ωραία. Τώρα, θα τρέξουμε το αρχείο client compile PHP με κάποιες παραμέτρους. Οι παράμετροι αυτοί διαφέρουν μονάχα στην περίπτωση που χρειαζόμαστε library και στην περίπτωση που δεν χρειαζόμαστε library. Έτσι, θα σας δείξω σε πρώτη φάση πώς το κάνουμε χωρίς library και σε δεύτερη φάση πώς το κάνουμε με library. Οπότε αυτό που θα πω χωρίς library αφορά τους πίσω που είναι για gas και φωτόμετρο και μετά για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, δεν ξέρω, φαίνεται πίσω ή να το μεγαλώσω λίγο. Το μεγαλώνω, εντάξει. Μισό να το βρω γιατί δεν το βρίσκω. Τι είναι το μεγάλο. Να το άμα. Φαίνονται τώρα. Ωραία. Λοιπόν, δίνουμε την εντολή PHP κενό client pavla compile.php κενό μείον S. Η παράμετρος μείον S λέει στο αρχείο που βρίσκεται το ίνο μας. Οπότε πρέπει να ξέρετε το όνομα. Π.χ. αυτό που σας είπα εδώ, LDR sensor. Εγώ στο δικό μου Arduino είχα περάσει sketch για το φωτορεζίστορ. Οπότε αυτός που έχει αυτό εδώ έχει για φωτορεζίστορ έτοιμο. Αλλά ας το ξανακάνει, δεν πειράζει. Μείον S χωρίς κενό. Το όνομα του ίνο
Εάν τώρα βρίσκεται στον ίδιο φάκελο, αν δεν βρίσκεται στον ίδιο φάκελο με το client compile, που στην προκειμένη περίπτωση που σας έδειξα θεωρητικά δεν πρέπει να βρίσκεται, θα πρέπει να γράψετε μείον S το όνομα του φακέλου, test, πώς το έχω πει εγώ, είναι ο sketch, εσύ, sensor, Μαρία, Γιώργος, κάθετος SRC, κάθετος το όνομα του ίνο. Κατανοητό? Ωραία. Και ενώ μείον D, εδώ βάζουμε το όνομα του device που έχετε δώσει τις προάλλες στο Raspberry σας. Αυτό εσείς ξέρετε ποιο είναι. Test device, Γιώργος device, my device, τρέχα γυρευόπουλος. Ωραία, αυτό. Προϋπόθεση εδώ για να τρέξει σωστά η εντολή είναι από τις προηγούμενες φορές αφενός να είναι σωστά ρυθμισμένο το my host αρχείο PHP που βρίσκεται σε αυτό το φάκελο, αφετέρου να έχετε κατορθώσει να τρέξετε μία εντολή σαν τις εντολές client, yot, exec, show, ps και τέτοια. Έτσι, άμα δεν είναι σωστά ρυθμισμένα και δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω των PHP αρχείων με το Raspberry σας, ενδεχομένως και αυτό να μην σας τρέξει. Ωραία, αν κάποιος έχει πρόβλημα να μας το πει, να τον βοηθήσουμε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, συνεχίζω. Μείον D, το όνομα του device, έτσι λένε το δικό μου, το οποίο κάθεται εκεί και κοιμάται. Μείον F, εδώ βάζουμε ένα όνομα για το sketch μας, όπως θέλουμε να είναι στο server. Βάζουμε ό,τι θέλουμε. Εγώ το είπα sketch, μπορείτε να το λέτε και Γιώργος πάλι. Έτσι. Είναι το όνομα του project, ας το πούμε, στην άλλη μεριά. Και τι... Ωραία. Κενό. Μείον σε, εδώ παίρνει δύο παραμέτρους, αν θυμάστε, GCC και ino. Εμείς του βάζουμε ino, γιατί θέλουμε να κάνει compile ino αρχείο. Ποιο ρε παιδιά. Α, ναι. Βασικά δεν είναι τα έχει βάλει δύο φορές, τα έχει σπάσει με τα τέτοια που έχω κάνει. Με τα μεγαλώματα. Βλέπετε, σταματάει εδώ. Λοιπόν, μείον σε ino και ενώ μείον w, και εδώ το μείον w παίρνει no και yes. Θα το κάνουμε πρώτα με μείον w no, που η διαφορά από το yes ποια είναι, όταν το w βγαίνει από το right. Άμα βάλουμε μείον w no, ναι μεν θα κάνει compile στο απομακρυσμένο σύστημα και θα μας βγάλει error ή όχι error, ανάλογα αν έχει γίνει σωστά, αν είναι όλα σωστά μέχρι αυτό το σημείο, αλλά δεν θα το περάσει στο Arduino. Αυτό το κάνουμε για να μην διαλύσουμε το Arduino και για λόγους ασφαλείας. Άμα βάλουμε μείον yes, μείον w yes, θα το γράψει. Εμένα βλέπετε yes, γιατί πέρασα με αυτόν τον τρόπο το sketch του LDR sensor στο δικό μου το Arduino, έτσι. Πιο πριν είχα κάνει no. Λοιπόν, να σας δείξω. Κάντε το αυτή που έχετε, άμα θέλετε να την γυρίσω πάλι την εντολή, να την γράψω στον πίνακα. Αυτή που έχετε sensors πίσω χωρίς βιβλιοθήκες, την προλάβατε να την γράψω. Ωραία. Και τώρα θα σας δείξω πώς θα κάνετε όσοι έχετε με βιβλιοθήκες, τι πρέπει να κάνετε. Λοιπόν, τώρα, αυτό εδώ που έκανα ήταν το αντίστοιχο για το θερμόμετρο. Αλλά δεν έχει σημασία. Το ίδιο ισχύει και για το sonar, αν είναι σωστό το sketch που σας ανεβάσαμε. PHP και no client, παύλα compile PHP, το ίδιο. Μείον S, εδώ λέμε πάλι πού βρίσκεται το sketch. Θεωρητικά πάλι πρέπει να βρίσκεται στο φάκελο sensor, Μαρία, Γιώργος, κάθετος SRC, κάθετος το όνομα του ίνο. Έτσι. Κενό, μείον D, το όνομα του device σας. Κενό, μείον F, πάλι ένα όνομα για το project. Κενό, μείον C, ίνο. Να βλέπουμε εδώ και το no που σας έλεγα. Μείον W, no, για να γίνει compile, να μην γραφτεί. Κενό. Αυτή την παράμετρο τιμιονέλ που είναι η library τη δίνετε μόνο όσοι έχετε sonar και θερμόμετρο. Το φάκελο στον οποίο βρίσκεται η βιβλιοθήκη. Προσοχή, δεν βάζουμε κάποιο αρχείο στο τέλος. Μόνο το φάκελο. Lib, αν το είπατε αλλιώς, αλλιώς. Έτσι, σε μένα, αν θυμάστε, είναι ο test, είναι ο sketch. Οπ. Lib. Εντάξει, εδώ έχετε αρχεία των βιβλιοθήκων. Της βιβλιοθήκης μάλλον. Ναι. Αν είναι το αρχείο μέσα στο current, τον τρέχοντα φάκελο, χρειάζεται το πάνω. Ποιο αρχείο? Το σκέφτο. Να σας πει ο Δημοσθένης. Νομίζω πως... Α, δεν χρειάζεται το πάνω. Αν είναι το source, χρειάζεται να βάλουμε το πάνω. Το source, το πάνω είναι relative, όπως πεις το compile PHP. Πρέπει να το πεις ποιο είναι το όνομα του αρχείου του source, το λιγότερο. Αν είναι στον ίδιο, αν ήταν εδώ δηλαδή, απλά θα λέγαμε το όνομα του αρχείου.
τις βιβλιοθήκες. Με τις... Άμα δεν πάμε στο όρο, πάμε στις κλάδες, τι αντάδε. Πριν ό,τι σας έδειχνα ήταν σχετικό με το ΠΑΦ που βρισκόσαστε, έτσι. Με ξέρεις τα πάνω, τα MKD ρόλα ήταν σχετικά. Ομοίως και αυτές οι εντολές είναι σχετικές με το ΠΑΦ που βρίσκεστε, ορίστε. Τι περιμένουμε να δούμε. Ωραία, καλή ερώτηση. Τώρα, αφού δώσετε αυτή την εντολή, με μείον WNO καλύτερα για αρχή, θα πρέπει να σας επιστρέψει στην καλύτερη των περιπτώσεων έναν άλλ. Άμα τέλεια. Άμα μας επιστρέψει κάποιο compilation error, να σας δείξω ένα μήνυμα λάθους, το οποίο δεν θέλετε να δείτε, έτσι. Όχι, αυτό θέλετε να το δείτε. Λοιπόν, άμα μας βγάλει κάπου ένα JSON το οποίο λέει compilation error, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο compile. Γι' αυτό σας είπα να κάνετε -WNO πρώτα. Στο compile, τώρα φταίει η βιβλιοθήκη, φταίει το sketch, φταίει λάθος το sketch, φταίει κάποια παράμετρος, δεν έχετε δώσει σωστό path. Άμα μας βγάλει επίσης notice ή PHP warnings, πάλι είναι θέμα, πρέπει να το κοιτάξουμε. Άμα μας βγάλει null, είμαστε ok. Εντάξει. Ομοίως άμα μας βγάλει το token και κάποιους random χαρακτήρες, πολλούς κτλ, πάλι και αυτό είναι θετικό. Και μας βγάλει μετά το prompt. Τώρα, άμα κάνατε με -WNO και δεν είχατε πρόβλημα, μπορείτε να προχωρήσετε στο -WYES. Θεωρητικά, μετά από λίγο θα σας επιστρέψει το prompt σας ξανά και θα μπορείτε να δώσετε πάλι εντολές. Εάν σας επιστρέψει το prompt, πάει να πει ότι με ασφάλεια μπορείτε να δοκιμάσετε στο Raspberry μία εντολή cat κενό slash dev slash tty acm 0 σε όποιο φάκελο θέλετε. Γιατί είχα σχετική ερώτηση το απόγευμα γι' αυτό, σε όποιο φάκελο βρίσκεστε, από το Raspberry. Και να δείτε τι φτύνει το sketch μέσω του Arduino στο Raspberry. Στην περίπτωση π.χ. του θερμομέτρου θα πρέπει να βλέπουμε κάποιο κειμενάκι που θα λέει κάτι hex πράγματα και θα λέει temperature, άνω κάτω τελεία, τόση βαθμή Κελσίου, κενό Fahrenheit, τόση βαθμή Fahrenheit. Στην περίπτωση του LDR sensor, του φωτορεζίστορ δηλαδή, θα πρέπει να βλέπουμε κάποια νούμερα σε κάποιες εκατοντάδες όπου είναι ohm αντίστασης. Στην περίπτωση του sonar θα πρέπει να βλέπουμε ping και ενώ κάτω νούμερα τόσα σαντιμέτρ. Στην περίπτωση του smoke δεν έχω ιδέα, θα βλέπετε και θέλει και κάποιος να αρχίσει να αερίζεται εδώ κοντά για να μπορεί να λάβει data. Λοιπόν, άμα τα κάνετε και αρχίσετε να παίρνετε data από τα σενσοράκια σας, μπορείτε να έρθετε εδώ πάνω να παίξετε μαζί τους. Τι εννοώ, ας πούμε στο φωτορεζίστορ να κάνετε αυτό που κάνω εγώ τώρα. Σε ένα από τα δύο φωτορεζίστορ ρίχνω την τιμή της αντίστασης κλείνοντάς το. Στο sonar, μπρος πίσω, μεταβάλλω το εμπόδιο. Οπότε σας δείχνει άλλες τιμές εκατοστών. Στο smoke δεν ξέρω τι να κάνω, οπότε λυπάμαι. Σε ποιο, σε sonar? Ποιο sonar έχετε, θυμάστε? Και τα δύο έχουν Arduino. Ναι, Λοιπόν, αυτό τώρα θα το δούμε. Αυτό το πλάνο που σας είχα με προτείνει, να το βάλουμε στο αυτοκινητάκι αυτό που σας έδειξα. Να κινείτε το αυτοκινητάκι και να μας δείχνει τις αποστάσεις. Ποιο? Κάποιος, τρεις είναι στην ομάδα. Ένας θα κουνάει το αυτοκινητάκι, ο άλλος θα κοιτάει το... Πώς είναι κουνάει, είναι απομακρυσμένο. Ποιο? Αυτό είναι απομακρυσμένο. Και το αυτοκινητάκι τι είναι? Αυτό είναι απομακρυσμένο. Θα μπουν στο αυτοκινητάκι και θα δούμε πώς το κάνουμε. Αυτό σε μάρα. Ορίστε. Το TTY ACM0. Κατ κενό slash dev slash TTY ACM0. TTY με μικρά, ACM με κεφαλαίο. Θέλει κάποιος να δει τους sensors, ελάτε ελεύθερα. Έτσι. Ξέρετε ποια είναι τα Arduino σας, ποιος είναι ο σένσορά σας και ελάτε και παίξτε. Στον Αντώνη, τον Τζιλιβάκη, να πω ότι αυτή τη στιγμή βλέπει δεδομένα από ένα γραφείο το οποίο είναι κλειστό, έτσι. Δεν έχει κάτι να δει διαφορετικό, η θερμοκρασία είναι σχεδόν σταθερή. Στο σένσορα της θερμοκρασίας, που τώρα πιάνει ο συνάδελφος εδώ, όχι, όπα, δεν πειράζει, βγήκε το... Αυτό εδώ, ποιο είναι το κόκκινο? Τροφοδοσία είναι στην άκρη. Κάτσε, αυτό εδώ είναι το ground. Αυτό εδώ είναι τα data. Μπράβο. Sorry. Λοιπόν, στο sensor της θερμοκρασίας, ας πούμε, οι τιμές της θερμοκρασίας, θα μου επιτρέψει ο Αντώνης να σας δείξω, θα συνδεθώ στο Αντώνη το Arduino,
Να σας δείξω πώς είναι τις θερμοκρασίες, έτσι ενδεικτικά. Ο Αντώνης δεν επηρεάζεται από αυτό που κάνω, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται πάλι, δεν τα βλέπετε. Μισό λεπτό, γιατί έπεσε την viewer με το VPN που έκανα. Συγγνώμη. Λοιπόν, τώρα πάνε λίγο γρήγορα. Εδώ στο συγκεκριμένο, αν θυμάστε νωρίτερα, σε κάποιο σκέτς είχα δείξει για ένα delay μέσα, να σας το δείξω στο συγκεκριμένο για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Αυτό είναι ένας αισθητήρας θερμοκρασίας, είναι αυτός εδώ που έχει η πρώτη ομάδα, μισοντακί, που θέλει και τη βιβλιοθήκη One Wire, αυτό που βλέπαμε νωρίτερα. Όχι, δεν είναι εδώ. Καταρχήν, δεν θυμάμαι αν το έχουμε πει, να το πούμε έτσι λίγο εντάχει. Τα Ino του Arduino χωρίζονται σε δύο βασικές function, οι οποίες πρέπει να υπάρχουν πάντα για να λειτουργεί. Ακόμα και αν είναι κενές. Εξαρτάται τι θέλουμε να κάνουμε. Η Void Setup 1 με παράμετρο Void που είναι το default, και η Void Loop πάλι με παράμετρο Void. Η E-Setup δίνει κάποιες εντολές αρχικοποίησης στο Arduino. Μία από αυτές είναι αυτή που βλέπαμε νωρίτερα με τον Γιώργο, που είναι με τι ταχύτητα θα επικοινωνεί μέσω της USB θύρας με τη συσκευή με την οποία συνδέεται, 115-200 που λέγαμε. Και η Void Loop είναι αυτή που περιέχει στην ουσία τον κώδικα τον οποίο θα τρέχει συνεχόμενα. Εξού και το loop. Δηλαδή, αυτό. Έτσι. Ό,τι βλέπουμε εδώ είναι αυτό που είδαμε και θα δούμε ξανά στην κονσόλα. Δεν μας ενδιαφέρει μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή λεπτομέρειες. Όποιος έχει απορία για τον κώδικα, για το σενσοράκι του, μας ρωτάει. Τώρα. Ναι, ναι, ένα πράγμα θέλω να σας δείξω πριν σας δείξω ξανά την κονσόλα, το οποίο δεν το βρίσκω. Να το. Βλέπετε αυτή τη γραμμή που λέει delay 1000. Αυτή η εντολή delay παίρνει παράμετρο millisecond, 1000 millisecond στην προκειμένη περίπτωση. Μπορείτε να το αλλάξετε. Ας πούμε εδώ, άμα δείτε το σχόλιο αυτού που τον έφτιαξε τον κώδικα, δεν είμαι εγώ, λέει maybe 750 είναι enough. Έτσι, εγώ έβαλα λίγο παραπάνω. Γιατί άμα το βάλεις 750 πάει ακόμα πιο γρήγορα. Και εγώ δεν προλάβαινα να το διαβάσω. Τώρα. Εδώ το βάζουμε αυτό γιατί πολύ απλά το loop τρέχει ασταμάτητα μέχρι να κλείσουμε το Arduino, εκτός αν βάλετε κάποια εντολή που μετά από κάποια ώρα το κλείνει ή το οτιδήποτε. Εδώ θέλω λίγο μελέτη το κώδικα στο Arduino. Τι θέλω να πω. Ναι. Όσο δεν έχουμε κάποια τέτοια εντολή, το Arduino συνεχίζει να λειτουργεί, συνεχίζει να είναι συνδεδεμένο με το μηχάνημα με το οποίο θέλουμε, προκειμένου με το Raspberry που βρίσκει στο γραφείο μου και ούτω καθεξής, μας βγάζει αυτό που πρέπει να μας βγάλει. Αυτό που μας σκέφτεται στην προκειμένη περίπτωση για το θερμόμετρο είναι το temperature. Λέει temperature ίσον 21,37 βαθμούς Κελσίου. Τώρα βλέπετε ότι είναι αμετάβλητο. Για δείτε λίγο, το βάζω στο χέρι μου. Θα αρχίσει να ανεβαίνει λογικά η θερμοκρασία.
Α, ναι, βλακίες κάνω. Αυτό είναι στο γραφείο μου. Συγγνώμη. αυτό είναι, ναι, είναι αμετάβλητο γιατί είναι σταθερό, σε ένα σημείο δεν αλλάζει κάτι. Εδώ πέρα, μα βλέπαμε το αντίστοιχο θερμόμετρο, με το που το αγγίζω, με το που το κουνάω, θα αυξάνεται, θα μειώνεται αντίστοιχα, έτσι. Το καταλαβαίνετε. Δίπλα έχει και Fahrenheit. Πορεία. Ωραία. Αυτά είχα να σας πω σχετικά με τούτα. Ό,τι άλλο θέλετε, εδώ είμαστε. Απόστολε. Εγώ τελείωσα. Μία σημείωση ήθελα να κάνω. Αυτό που βλέπουμε με το CAT DevDTY-ACM0 αυτή τη στιγμή στην κονσόλα μας, φανταστείτε ότι στην ουσία τα data αυτά, που τώρα είναι μια βλακεία η οποία δεν σταματάει, καταρχήν πρέπει να είναι σε μια μορφή σχετικά τακτοποιημένη. Αυτό δεν είναι τακτοποιημένη μορφή, κατ' εμέ, έτσι. Σε μια μορφή τακτοποιημένη, π.χ. για μένα το φωτορεζίστορ που βγάζει ένα και το νούμερο είναι πιο καλό. Εδώ ενδεχομένως θα ήταν το καλύτερο να δείχνει απλά βαθμούς Κελσίου. Ούτως ώστε όταν θα πηγαίνουν στο κομμάτι του σερβερ αυτά τα data, να μπορούν να, και αποθηκεύονται στη βάση μετά, όταν θα τα βλέπετε, να τα βλέπετε σε μια ανθρώπινη μορφή. Δηλαδή, ναι μεν θα στέλνεις και το νούμερο, αλλά όταν ξέρουμε εμείς ότι αυτός έχει, ξέρω εγώ, θερμόμετρο και ξέρουμε ότι αυτό είναι Κελσίου, θα του δείχνει το νούμερο και δίπλα κοτσάρι ένα Κελσίου. Έτσι. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός. Το αξελερόμετρο ενδεχομένως, μια ιδέα που είχε ο Απόστολος, δεν ξέρω κατά πόσον είναι εφικτό αυτό, το αξελερόμετρο κοιτάει συντεταγμένες στον άξονα χύψη Z. Ωραία, τρία νούμερα ας πούμε. Δεν έχω δει το σκέτσο, οπότε δεν ξέρω. Μπορεί να σας λέω και μπούρδες αυτή τη στιγμή. Έστω, ξέρω εγώ, 0, 1, 2, ό,τι αυτό σημαίνει. Στέλνοντας αυτά, θα μπορούσε να μας σχεδιάζει ένα σχεδιάγραμμα της κίνησης του αξελερόμετρου. Ή επειδή ενδεχομένως να έχει και άλλες παραμέτρους του στυλ ταχύτητα ας πούμε, ή επιτάχυνση, να μας στέλνει και την επιτάχυνση. Ξέρω εγώ τόσα 10 μέτρα σε κόν τετράγωνο. Αν αυτή είναι και η μονάδα, δεν το θυμάμαι καλά. Λοιπόν, κατανοητό. Αυτά. Μια πρόσθεση από μένα. Εάν κάποιος έχει βάλει το σενσοράκι του και δεν βλέπει data μετά το compile, κανονικά δεν πρέπει να χρειάζεται, αλλά κάνετε ένα reboot μείον F, να επανεκκινηθεί το Raspberry, ούτως ώστε να δείτε σίγουρα τα data. Ας πούμε εδώ είχαμε πρόβλημα, ενώ γινόταν το compile χωρίς κάποια errors, δεν τους έβγαζε τα data, έβγαζε τα data, τα τυχαία νούμερα από την προηγούμενη φορά. Έτσι. Για να κλείσουμε σήμερα και να δούμε και το τελευταίο κομμάτι για να βλέπει τα δεδομένα, πέρα από το... Πέρα που μπαίνουμε μέσα και κάνουμε cut, δεν είναι αυτό το θέμα να κάνουμε εκεί πέρα, αλλά να τα δούμε στο web. Λοιπόν, σχετικά με το πρώτο, έχουμε πάρει όλοι οι sensors τώρα, ξέρουμε ποιος πήρε τι και τα λοιπά. Γιώργο, Δημήτρη, τα έχετε σημειώσει? Θα τα σημειώσω ποιος, τώρα. Ποιος πήρε τι, ποιον sensor. Θα μείνουν με αυτούς. Ναι, άμα τους υλοποιήσουν και θέλουν να δουν κάποιον άλλο, να δουν για κάποιον άλλο. Δεν είναι. Ναι, θέμα. Πέρα από τη δοκιμένη που κάνουμε τώρα, έτσι, θα προχωρήσουμε μόνο με αυτούς τους sensors εμείς στα κομμάτια μας. Ναι, θα υλοποιήσετε το sensor αυτό, ναι, client side και server side, έτσι. Και μετά αν θέλετε να πάρετε και κάποιον άλλο sensor, γιατί έχουμε άλλο στους sensors, παίρνετε και άλλον. Τώρα, αν θέλετε να πιαστείτε κατευθείαν με το server side κομμάτι ή το client side, το κάνετε. Είναι θέμα δικό σας τώρα πώς θα το δείτε. Τώρα, mail έχετε στείλει περισσότεροι όταν ζητούσατε βοήθεια, ξέρετε πως ζητάμε βοήθεια. Την επόμενη Πέμπτη θα είμαστε online σε κάτι που θέλουμε πιο άμεσο, ξέρω εγώ, μέσω chat και τα λοιπά, που θα μας συνδεθούμε μέσω του BBB. Από πλευράς τώρα client side website, έχετε κατασταλάξει? Ο απομακρυσμένος παραδείγματος χάρη θέλει client side. Πού είναι, ποιος άλλος είναι client side εδώ? Και εσείς? Εσείς θα πάρετε server side? Ωραία, το λέω γιατί θα πρέπει να δώσουμε τα mail σας με τον απομακρυσμένο, να δείτε ποιος θα πάρει ποιο κομμάτι πού, για να κάπως να συνεννοηθείτε.
Εδώ εσείς θα πάρετε. Α, δεν πρέπει να είστε στο ίδιο, δεν ανάγκη. Άμα θέλετε μπορείτε, αν θέλετε ότι είναι τελείως ελεύθερο, όπως θέλετε εσείς θα το κάνετε. Άλλος θέλει να κάνει και τα δύο, άλλος θέλει μόνο ένα, να τα παιδιά κάτω θέλουν μόνο σε ρωτάει. Δεν θα πιέσουμε κανέναν, ας πούμε. Ωραία, ωραία, ωραία. Πριν φύγουμε σήμερα λιγάκι εδώ, να σημειώσει ο Δημήτρης, γιατί θα πρέπει να φτιάξουμε κάποιες λίστες με mail να συνεννούμαστε. Δεν θέλω αυτό. Την ομάδα και τα σενσοράκια. Δεν ακούω το λίγο. Λοιπόν, περιμένετε λίγο. Ποια email θέλουμε για να ρωτήσουμε κάτι? Στο Tech Elag δεν στέλνουν, παιδιά. Ναι, στο Tech Elag, αν σας το γράψουμε μία εδώ. Και άνοιξε κάτι. Θα μας κάνεις το πρώτο πίνακο. Λοιπόν, πριν φύγουμε σήμερα λιγάκι να δώσετε τα ονόματά σας για να φτιάξουμε κάποιες λίστες και εγώ να μπορούμε να συνοηθούμε, να φτιάξουμε κάποια ρέπος έτσι ώστε να ανεβάζετε πράγματα πάνω. Τώρα, το τελευταίο παιδιά, ένα-δύο λεπτάκια δεν είναι δύσκολο. Να τα σημειώσουμε στη μύτη τα σενσόρια, δεν σου μπορώ να ρωτώ. Ναι. Λοιπόν, το client side μέχρι να φτάσετε σε σημείο να βλέπετε εδώ τα πράγματα να τρέχουν εδώ πέρα κάτω. Ως το Δημήτρη δώστε. Ναι, 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 αυτό. Ωραία, λοιπόν, εδώ εσείς θέλω να μου πείτε, θέλω να μου λέει κάθε ομάδα το τελευταίο byte της IP του και το ένα όνομα και το sensor. Πείτε μου όνομα, θα σας βρω έτσι. Μαμβακάρης δεν είσαστε. Ωραία, οι 211 είστε εσείς. Σονάρ. Ωραία, εδώ πίσω. Εδώ κάτω. Παιδιά. Τζουνός. Εδώ εσύ. Πώς. Ζικάει. Εδώ. Βασιλείου είστε, 14. Αντώνης, έχω σημειώσει και εσένα με το θερμόμετρο, εντάξει. Έχετε δηλώσει όλοι web client, server, με εξαίρεση τον Γιώργο τον Βασιλείο που θέλει λίγο απ' όλα. Κανένας δεν έχει πει κάτι για Arduino. Κανένας δεν έχει πει κάτι για client. Όλοι. Δεν θέλει κανένας κάτι παραπάνω από Arduino και τέτοια. Όχι, τελειώσω να θέλω παραπάνω. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, τώρα πρέπει να ακούγουμε και απ' έξω. Λοιπόν, έχω μπει στο σύννεφο. Πηγαίνω λοιπόν πάνω στο GitHub εδώ πέρα. Κάπου ήταν εδώ το GitHub. GitHub my luck. Βρίσκω λοιπόν εδώ πέρα το web client. Να το. Αντιγράφω από εδώ πέρα, όπως το ξέρετε τώρα, τη διεύθυνση. Και πάω και κάνω στο server μου πάνω git clone. Κάνοντας git clone αποκτώ αυτή τη διεύθυνση, αυτό τον κατάλογο εδώ πέρα που είναι αυτό που είδα πάνω. Εγώ βασικά μπαίνω μέσα, αντιγράφω τον κατάλογο που βρίσκομαι εδώ και μετά πηγαίνω αντίστοιχα στον web server που έχω εδώ, επειδή έχω τώρα το CentOS είναι εδώ πέρα. Σε κάποιο boot μπορεί να είναι κάπου αλλού. Σημασία έχει όμως να βρω και να ανοίξω αυτό το αρχείο. Το έχουμε δει αυτό, ένα HTTP
αρχείο του Apache είναι. Αυτό, εκεί που πρέπει να πειράξω εγώ τώρα πράγματα είναι που λέει document root. Εδώ. Όπου λέει document root λοιπόν, πάω βάζω το full path του καταλόγου που μόλις κατέβασα. Και μπήκα μέσα. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Εντάξει. Για να ρυθμίσω ένα web server στο δικό μου το μηχανάκι. Τοπικά. Ποιοι από εσάς θα μπουν στο σύννεφο να το κάνουν? Ή ποιοι θα μπουν τοπικά? Έχεις Ubuntu, τι έχεις? Τοπικά Linux έχεις? Έχεις Ubuntu? Ναι, 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 εσύ. Ωραία. Δημήτρη, θα κάνεις ένα ταχύρισμα λίγο Ubuntu. Άλλος εδώ πέρα σέντος, θα ανέβει κανείς ο σέντος στο σύννεφο? Ναι, 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 ναι. Να στήσετε εκεί τον client, τον web client. Εσείς? Ξανά από την αρχή. Για να στήσουμε τον client χρειαζόμαστε κάπου να ρυθμίσουμε έναν web server. Σε οποιοδήποτε Linux, όπου να είναι, αρκεί να έχετε δίκτυο. Έχετε? Ξέρετε να ρυθμίζετε Apache? Ναι. Ωραία. Εσείς? Όχι. Όχι. Ναι, ναι, ναι. Γίνεται με hosting. Εδώ πέρα κάτω. Σε ποια διανομή τώρα μιλάμε? Α, ωραία. Εντάξει. Άμα είναι αυτή. Μα σας ρώτησα ρε παιδιά προηγουμένως τι θέλετε να κάνετε. Λοιπόν, για να φτιάξω έναν virtual host, χρειάζεται να πάω κάτω από το φάκελο etc/httpd/conf.d και μετά ό,τι βάλω εκεί μέσα με κατάληξη conf θα τρέξει. Εντάξει, παραδείγματος χάρη, άμα πάμε εδώ πέρα στον DJOT server, έχει μέσα στο ρύθμι αρχείο, έχει ένα παράδειγμα, το βλέπετε αυτό εδώ. Αυτές τις 5 γραμμούλες θέλουμε. Τις έχει μέσα στο DJOT server, μέσα στο ρέπος. Το ρύθμι αρχείο περιέχει αυτές τις γραμμές. Δεν χρειάζεται να τις γράψετε τώρα. Δηλαδή θέλουμε μία γραμμή directory και αυτά τα options που λέει εδώ πέρα. Τίποτα άλλο. Και τις 2 γραμμούλες πάνω. Τα έβαλα αυτά, τα έχω κάνει αντιγραφή αυτά εδώ από εδώ. Αντιγραφή copy. Πηγαίνω λοιπόν στο αρχείο που σας έλεγα προηγουμένως, που θα το ονομάσετε εσείς όπως θέλετε, μέσα στο etc/httpd/conf.d, και μετά θα δώσετε ένα όνομα που θέλετε εσείς, ό,τι να είναι, αρκεί να είναι .conf στο τέλος. Αυτό δεν ισχύει για τον Ubuntu. Εντάξει. Λοιπόν, το βάζω εδώ πέρα αυτές τις γραμμούλες, το σώζω και τελείωσε. Βέβαια αυτές τις γραμμές πρέπει να τις πειράξετε ανάλογα πού θα βάλετε εσείς τα αρχεία. Εδώ λέει directory. Πού θα βάλετε τα αρχεία εσείς? Εκεί λοιπόν που θα βάλετε τα αρχεία, θα βάλετε εδώ πέρα το directory. Έλα. Ναι, αυτό το κάνει ο Apache με το vhost. Virtual host. Σε έναν Apache μπορούμε να σηκώσουμε τόσα virtual host όσα σηκώνει η RAM. Δεν υπάρχει περιορισμός. Όσο σηκώνει ο υπολογιστής σου και το δίκτυο που έχεις. Ανάλογα πόσο τρέχουν, πόσο γρήγορος είναι, πόσα χτυπήματα έχεις στο website. Μια απορία είναι και το, αφού θες ένα URL, πώς καταλαβαίνεις ποιο χώρο θα πάρει? Μάλιστα. Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, αυτό θα το καταλάβουμε γράφοντας το εδώ στο server name. Στο server name, ευχαριστώ. Στο server name πάμε, βάζουμε ένα όνομα. Πραγματικά αυτό το όνομα δεν παίζει κανένα ρόλο. Εντάξει. Και το σώζω.
Πριν το σώσω, το αντιγράφω. Λοιπόν, το σώσα. Τώρα, στο μηχανάκι που βρίσκομαι, λοιπόν, εδώ τώρα κάνω, αντιγράφω το path όπου βρίσκεται, βρίσκεται μέσα από τον DGOT server. Γράφετε το full path. Πού το κατεβάσατε? Και εδώ πηγαίνω και το γράφω. Μετά πρέπει να κάνω ένα restart το server. Κάνω και ένα status. Και μου λέει ότι παίζει. Εδώ το πράσινο. Παραλαμβάνω, αυτά ισχύουν για το CentOS, έτσι, ή τα Red Hat based, όλα. Λοιπόν, τώρα άμα τρέξω εδώ, links. Το links είναι ένας μη γραφικός browser. Βάζει το links 2 τουλάχιστον. Βάζει το links. Τι όνομα πήγα εγώ να δεύτερο. Τώρα δε. Έβγαλε τα μενού. Έβγαλε τα μενού από το site που είχα βγάλει πριν, αλλά με όνομα που έδωσα εγώ τώρα. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο. Εντάξει, τώρα όποιος το κάνει πρώτη φορά, κάπου θα σκαλώσει. Mail, παιδιά, mail να σας στολίσουμε. Και άμα είναι με security shell να μας δώσετε. Τώρα ο Δημήτρης, Δημήτρη, θα εξηγήσει λίγο εδώ που έχει το Ubuntu, πώς γίνεται να φτιάξουμε ένα virtual host σε Ubuntu. Όχι, 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 δεν έχω μένος εναντίον του καθόλου. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω και έχουμε χρήστη Ubuntu. Έτσι, οπότε δεν. Όχι, κάποια στιγμή πριν φύγουμε. Ωραία. Άλλη απορία, ναι. Λοιπόν, γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό? Αυτό ποιο από τα δύο τώρα, γιατί να στήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί να στήσουμε σερβερ σε ένα μηχάνημα δικό μας, τι ποιο είναι η σκοπιμότητα? Η σκοπιμότητα είναι να βάλουμε να δουλέψει αυτό εδώ πέρα. Το client κομμάτι. Το client κομμάτι. Έχουμε βάλει. Όχι, τίποτα δεν πρέπει να παραμετροποιήσουμε. Βεβαίως μετά πρέπει κάποιος να αναπτύξει πώς θα δούμε αυτό το πράγμα. Όχι, 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 όχι. Ο καθένας θα μπαίνει στο δικό του. Εσείς οι τρεις, ας πούμε, θα φτιάξετε ένα τοπικά ο καθένας και θα μπαίνει. Αλλά προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Λοιπόν, βάλαμε ξανά την αρχή. Βάλαμε εκεί τώρα το σένσορα. Βάλαμε κάποιο κώδικα πάνω και τον ακούσαμε με cut. Ωραία. Ωραία, αυτό το κάναμε για debug, να δούμε αν παίζει ο κώδικας. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Από εκεί και πέρα λοιπόν, για να πάρω εγώ τι λέει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να στήσω το client side κάπου, να το τρέξω όπως το τρέξα εγώ εδώ πέρα τώρα εδώ, και να κάνω κλικ πάνω στο device μου για να δω να τρέχουν τα πράγματα. Αντί για κάτι λοιπόν, θα πρέπει να κάνετε αυτό. Ναι, μόνο το username και το password που σε ρώτησα στην αρχή. Ναι, δηλαδή
Ναι, όχι. Εδώ θα πάρετε αυτή τη δομή. Δεν φαίνονται, γαμώτη μου. Να πάω να το δείξω τότε καλύτερα από εδώ. Θα πάρετε αυτή τη δομή. Θα πάω στο Μαϊλάκ. Είμαι στο ΣΕΒΕ γιατί ήθελα να δείξω το. Θα πάω στο Γοπλάι, νάτο. Θα πάρετε αυτή τη δομή εδώ πέρα. Εσείς θα πάτε κάτω από το GS. Θα πάτε κάτω από το GS και μέσω GS έχει το dj.gs.gs. Αυτό σημειώστε το. Μπαίνουμε εδώ πέρα μέσα και εδώ αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι εδώ θα βάλουμε Arduino, σημειώστε το, .oscs.gr και εδώ θα βάλουμε το username του ανθρώπου, το user5 που έχουμε δώσει και user αυτό, user6, user3, user2 κτλ. Εδώ για σας τώρα εγώ, γιατί μπήκα ως εσείς, μπήκα, έβαλα εδώ Arduino, OSCS κτλ. Εδώ έβαλα user7 και εδώ έβαλα το password που έχετε. Αυτό ήταν. Μετά έτρεξα το client και μου έβγαλε το device. Βεβαίως εσείς ξέρετε με τα ποιο device έχετε υλοποιήσει. Και πάμε. Ναι. Ένα που είχατε κάνει τις προάλλες. Ναι. Δεν έχει σημασία, εδώ τα βλέπετε όλα, δεν είναι θέμα. Οπότε εσείς ξέρετε ποιο είναι, το κάνετε κλικ τώρα και αυτό αρχίζει να πετάει δεδομένα. Αυτό όμως τώρα μέχρι εδώ είναι ωραίο και ξέρουμε και το δουλεύει. Από εδώ και πέρα τώρα εσείς πρέπει αυτά να καθίσετε να τα διαβάσετε και να βγάλετε κάτι όπως θέλετε εσείς, πώς θέλετε να φαίνεται, ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα στην οθόνη. Τώρα εδώ απλώς αυτό τα πετάει για να δεις ότι παίζει. Έτσι. Αυτό ήταν. Δηλαδή αντί για cut, εφόσον με το cut βλέπουμε ότι παίζει, ωραία τώρα αφού έπαιξε αυτό, πάμε να το δούμε και στο site. Και φτιάχνουμε. Τώρα, αυτό που έλεγα προηγουμένως με τη βάση δεδομένων, αυτό τον κώδικα που βάλατε εκεί, το οποίο θέλει στην πορεία λίγο να τον φτιάξετε πιο όμορφο, λίγο να βγάζει καλύτερα δεδομένα, κάποια πράγματα που να φτιάξετε, μαζί με αυτό που θα φτιάξετε εδώ πέρα, αυτά και τα δύο μαζί θα μπουν στη βάση. Και ένα θα έρθει να πέσει πάνω στο web client και ένα θα πέσει πάνω εκεί πέρα. Και έτσι λοιπόν μαζί αυτά μας κάνουν για ένα σένσορα την επίλυσή του. Εντάξει, εδώ, όταν λέγαμε web client στην αρχή, που έλεγε ad, user, ιστορίες, κακό κτλ, αυτά τα μενού θα πρέπει να αποκτήσουν κάποια σημασία. Αυτή τη στιγμή δεν λένε τίποτα άλλο παρά example 1, example 2, example 3 κτλ. Εδώ θα λέει παραδείγματος χάρη add device. Ή θα λέει, ξέρω εγώ, delete device. Υπάρχει, remove device. Μπορεί να μην το θέλεις αυτό πλέον εδώ πέρα, που δεν δουλεύει κιόλας. Άρα λοιπόν θα έχεις ένα κουμπάκι δίπλα που θα έχει ένα χ κόκκινο, το πατάς, άντε γεια. Έφυγε. Βεβαίως. Αυτά όλα θα πρέπει να τα βλέπετε εδώ. Πάντα θα κοιτάτε εδώ πέρα. Παραδείγματος χάρη, να το, remove device. Για να παίξει το remove device, πάντα θέλουμε, είπαμε, access token. Και πάω και γράφω το όνομα του device. Έτσι και το στείλω τώρα αυτό, εξαφανίστηκε το device. Έτσι, θέλει και λίγο προσοχή, γιατί δεν υπάρχει ναι, το θες και τούτο από το άλλο. Τελείωσε αυτά. Άμα το πεις, το πες. Επίσης υπάρχει και το device properties. Λοιπόν, το device property, αυτό τώρα θα ασχοληθεί πιο πολύ, θα ασχοληθούν πιο πολύ αυτοί που θα φτιάξουν το web client. Ένα device μπορεί να έχει το status να είναι private, σας το είχα πει και παλιά αλλά θα σας το ξαναπώ, να είναι private, που σημαίνει ο δημιουργός του μόνο μπορεί να δει τι βγάζει αυτό το πράγμα, κανείς άλλος. Αν θέλει τώρα ο δημιουργός να βάλει και κάποιον άλλον να το δει, θα πρέπει να αλλάξει το status από private σε org. Δηλαδή όσοι είναι μέλη του organization θα μπορέσουν να το βλέπουν. Άρα λοιπόν μετά μπορείς εσύ να πεις, α, θέλω να βάλω σένα στο org, οπότε όλοι βλέπουν. Ή να το κάνει public που το βλέπει όλος ο κόσμος. Τώρα, το mode είναι devel και μόνο όταν έχει την κατάσταση devel μπορώ να γράψω κάτι compile. Οπότε αν δείτε στην πορεία ότι δεν γράφει, πάμε να κοιτάτε τι κατάσταση είναι, έτσι. Άμα είναι production δεν μπορείς να γράψεις. Είναι ένας αυτός που έβαλα σαν κάτι ασφάλεια να μην χαλάσεις κάτι που δουλεύει χωρίς να το θες. Αυτά. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν μπορώ να τα πω όλα και δέστε τα εδώ και πάντα με mail να επιλύουμε οποιοδήποτε απορία έχετε. Και μια και είναι online αυτά, μπορούμε να μπαίνουμε και από μακρισμένα να τα διορθώνουμε άμα τύχει κάτι στραβό πολύ. Αν και θα προτιμούσα εσείς πιο πολύ να το δείτε, έτσι ώστε να μπαίνετε και στη διαδικασία
to the back. Με αυτό εδώ αρέσει κανέναν. Αυτό εδώ. Όπου εγώ και βρήκαμε αυτό πάνω σε. Σε σπάσει και γράψει από κατευθείαν. Λοιπόν, ξεκινάμε από την αρχή γιατί πρέπει να κάνουμε κάτι στο κούντου. Πρέπει να στήσουμε κάπου το DJ Web Client. Αυτό είναι αυτό εδώ πέρα, το περιβάλλον, που μπορώ εγώ μετά να κάνω κλικ στο device που έχω για να δω τα δεδομένα. Αυτό τώρα το περιβάλλον δεν υπάρχει κάπου κεντρικά που να μπορείς να το συστήσεις. Είναι έτσι φτιαγμένο να το παίρνει ο καθένας και να το εγκαταστεί κάπου που αυτός επιθυμεί. Είτε αυτό είναι εδώ, είτε είναι σε ένα μηχανάκι. Ξεκινήσαμε με το Ubuntu γιατί η ερώτηση ήταν εδώ μπροστά ότι δεν θα έχει CentOS και θα έχει Ubuntu. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πήγα να δώσω οδηγίες εγκατάστασης αυτού. Τώρα, Δημήτρη, 10 δευτερόλεπτα. Για να παίξει αυτό πρέπει να, είναι, να υπάρχει κάπου ένας Apache να δουλεύει. Τώρα, εσύ παραδείγματος χάρη, τι μηχανάκι έχεις? Ubuntu. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ρωτήσεις τον Δημήτρη πώς θα μπορέσεις εσύ να στήσεις έναν Apache στο Ubuntu να παίζει. Από τη στιγμή που παίζει, κατεβάζεις το web client από το MyLac και το εγκαταστήσει εκεί πέρα βάζοντας τα δικά του τα στοιχεία, τα δικά σου τα στοιχεία μέσα στο DJ. Κάνοντας κλικ εκεί μετά θα πρέπει εδώ να σου δείξει τα devices. Κλείνω εδώ για να... Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε. Καταρχήν το... δεν θέλω να αντιπαρατεθώ για κανένα λόγο. Τα Ubuntu και Debian δεν διαφέρουν τόσο από τα άλλα όσο και αν σε αυτό το επίπεδο. Sudo apt-get install, κενό, Apache 2, κενό, PHP 5, κενό, MySQL, Pavla Server, και έχετε ένα LAMP έτοιμο. Τελεία. Μετά από λίγο. Εγκαθιστά PHP, MySQL και Apache έτοιμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Η PHP είναι ενεργοποιημένη by default, οπότε θεωρητικά, άμα πάτε και γράψετε localhost σε ένα browser, θα σας βγάλει μια βλακεία σελίδα που έχει το Ubuntu για τον Apache, ότι παίζει. Σε φάση it works. Νομίζω και αυτό ότι έχει. Τώρα, από εκεί και πέρα, πάτε στο φάκελο Vargo, που είναι ο default φάκελος του Ubuntu για τον Apache, χωρίς να αλλάξετε ρυθμίσεις προς το παρόν, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Και εκεί αποθηκεύεται σε μορφή φακέλων, χήμα, PHP, αρχή, HTML, ό,τι θέλετε να παίξει σε Apache, όπως παίζει σε όλα τα λειτουργικά συστήματα, ανεξαιρέτως λειτουργικού συστήματος. Εάν τώρα δεν θέλετε να μπερδεύεστε, εγώ αυτό που σας πρότεινα πριν είναι να πάτε και να βάλετε φακέλους. Εγώ αυτό κάνω, αυτό που σας έδειξα. Θα βάλετε ένα φάκελο, το πείτε Γιώργος, και μέσα θα βάλετε το DJ Web Client. Θα πείτε ένα φάκελο Μαρία και θα βάλετε μέσα το DJ Server. Αφήστε το DJ Server. Εγώ, ας πούμε, εδώ πέρα έχω DJ Server και DJ Web Client. Και όταν θέλω να τα δω, πάω και γράφω την IP του server μου, κάθετος DJ Web Client, κάθετος DJ Web Server. Και για να απαντήσω και πίσω, αν θέλουμε κάποιο πιο συγκεκριμένο πράγμα, παύλα αρχείο, παύλα πόρο, παύλα ό,τι μπιπ θέλετε, slash, δεν είναι απλό το θέμα. Δηλαδή, π.χ. θέλω στο client που βλέπουμε εδώ πέρα και τα τρέφουμε με κονσόλα, να τρέξουμε το client compile PHP, αν έτρεχε μέσα από web περιβάλλον, θα γράφαμε DJ server, localhost κάθετος DJ server κάθετος client κάθετος client παύλα compile.php. Έτσι. Και ούτω καθεξής, ανάλογα το αρχείο που θέλετε. Η δομή των φακέλων είναι απλή. Είναι η απλή ιεραρχική δομή που έχουν όλα τα άλλα συστήματα. Να σκέφτεστε, το var google είναι η ρίζα σας, οπότε ό,τι γράφετε στο browser από το 127.0.0.1 ή από το localhost ξεκινάει από το var google, και από εκεί και πέρα ό,τι έχετε ακριβώς από κάτω, οποιαδήποτε ιεραρχική δομή φακέλων, το γράφετε με slash όνομα φακέλου, slash όνομα φακέλου, slash όνομα αρχείου, ξέρω εγώ. Εσείς ξέρετε τη δομή που θα δώσετε. Στο DJ Web Client, παράδειγμα, υπάρχει ένας φάκελος JS, όπου είναι τα JavaScript αυτά που σας έδειχνε ο Απόστολος κάτω με την κονσόλα. Εάν θέλετε λοιπόν να τα δείτε, θα γράψετε DJ Web Client /JS /DIY_JS.js, που είναι αυτό ακριβώς τα... Όχι, βλακίες σας λέω. Βλακίες λέω, συγγνώμη. Είναι στο χήμα, στο DJ Web Client, το Example Web Socket που βλέπουμε. Αν θέλουμε λοιπόν να προσπελάσουμε αυτό στη θέση του 83 τρεχαγύρευε, θα γράψετε localhost ή 127.0.1. Εάν υποθέσουμε ότι έχετε αποθηκεύσει το φάκελο var google όλο το repo DJ Web Client. Εγώ πως θα το έκανα? Θα μπαινα, θα έκανα CD στο var google, sudo κενό git κενό clone κενό το URL από το GitHub του MyLac, όλο αυτό και το DJ Web Client repository, θα μου το αποθήκευε εκεί μέσα, και άμα έμπαινα μετά στο var google και έκανα ls, θα έβλεπα ένα φάκελο DJ Web Client, ο οποίος μέσα έχει το φάκελο JS που λέμε,
έχει χήμα το example WebSocket, HTML και κάποια άλλα HTML αρχεία. Και αν ήθελα να προσπελάσω αυτό, θα έγραφα local host κάθετος example παύλα WebSocket.html. Αυτό. Θα σας στείλω, αν είναι, και εφόσον υπάρχει τέτοιο θέμα, θα σας δείξω, θα σας στείλω σε ένα email σε όλη τη λίστα, η υπόλοιπη το αγνοείται ως δεν έχει του Ubuntu, με κάποιες βασικές εντολές, πώς να ξεκινήσετε από το 0, να εγκαταστήσετε Apache και να φτάσετε να παίζει, ας πούμε, τον Dyot Web Client. Εντάξει. Το XAMPP υπάρχει για τα Windows. Αυτό που σας περιγράφω εγώ είναι το LAMP, το αντίστοιχο για το Ubuntu και το Debian. Μετά στα άλλα υπάρχει αντίστοιχη... Οι ρυθμίσεις στο JS αφορούν το κομμάτι του web client. Για να συνδεθεί στο server. Για να συνδεθεί στο server και να δει το device. Άλλο είναι, ο server είναι το Dyot server. Με ξέρεις το φάκελο client που μας δείχνει κάποια στοιχεία και μας πειράζει το Raspberry. Από εκεί και πέρα είναι ο ίδιος ο server. Είναι αυτό που έχει το Arduino S του... Ναι, ναι, αυτό έχει εδώ πέρα. Αυτό έχει, αυτό έχει. Δηλαδή ο Απόστολος όταν μπαίνει στο Arduino... Κάτσε, θα το δούμε online, περίμενε. Ναι, γιατί εσείς όσοι ασχοληθείτε με το server θα πρέπει να στήσετε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, και το server για να παίξετε. Να παίξετε με το web service. Μια στιγμή, Δημήτρη, μην προχωράμε ένα-ένα τις απαντήσεις. Λοιπόν, λύθηκε το πρώτο μέρος της ερώτησής σου. Το κατεβάσαμε τώρα αυτό το πράγμα και το έχουμε βάλει σε έναν web server τοπικά που παίζει. Έχουμε πάρει αυτή τη δομή, είπαμε. Τώρα, για να συνδεθεί όλα αυτά το web client, να συνδεθεί κάπου, πρέπει να το δώσουμε τώρα. Πού να συνδεθεί, με ποιο username και ποιο password. Εγώ προηγουμένως πήγα εδώ μέσα στο JS, είπαμε, και εδώ έχει ένα DIY κάτω παύλα gs.gs. Εδώ πέρα πάνω, εδώ πέρα πάνω τώρα έχω βάλει εγώ Arduino, διαβάζετε. Ο SES, εντάξει, το μεγάλο μπορεί να το δούμε. Και εδώ πέρα λέει στο username ποιος είμαι εγώ και ποιο password έχω. Να σας το δείξω εδώ αυτό καλύτερα, που φαίνεται, να το, που το είχα μεγαλώσει πριν. Εδώ λοιπόν πάνω στο GS, ορίστε, GS, εδώ είναι το αρχείο που έχω ανοίξει. Πάω και του λέω ότι εδώ θέλω να συνδεθώ στο server arduino.os.cs.gr. Και εδώ στο username του λέω ποιος είμαι εγώ και ποιο είναι το password. Δεν χρειάζεται καμία άλλη αλλαγή εδώ πέρα. Εάν αυτό τώρα παίζει ο Apache και έχω βάλει σωστά εδώ πέρα τα πράγματα, κάνοντας κλικ λοιπόν, όπως σας έλεγε ο Δημήτρης πώς θα το βάλετε κτλ, θα πρέπει να δείτε αυτό, που ο καθένας θα αλλάζει. Εδώ αυτό το πράγμα μέσα στο άσπρο θα αλλάζει. Εδώ λέει or device 1, 2, 3, αλλού που θα λέει όπως το ονομάσατε. Κάνοντας κλικ τώρα στο device που δουλεύετε, θα πάρετε τα στοιχεία που τρέχανε εκεί από κάτω που βλέπαμε. Αυτό ήταν μέχρι εδώ. Τώρα, τι θα κάνετε μετά? Μετά θα πρέπει με τη βιβλιοθήκη, με HTML, JavaScript και τη βιβλιοθήκη που ο Γιώργος θα σας στείλει το link, έχει παραδείγματα η βιβλιοθήκη αυτή, το charts και τα λοιπά, δουλεύουν όπως το Excel περίπου, να βγάλετε εδώ ένα γραφικό οτιδήποτε, το οποίο θα περιέχει τα δεδομένα που παίρνετε από το device. Αυτό είναι μέχρι την επόμενη εβδομάδα που λέγαμε. Τώρα, εάν σου άρεσε τόσο αυτός ο sensors και θες να υλοποιήσεις και κάτι άλλο, παίρνεις και δεύτερον, παίρνεις και τρίτον. Θέλεις, ξέρω εγώ, να παίξεις σε ένα άλλο task που έχεις δηλώσει, ξεκινάς με εκείνο. Αλλά πιστεύω ότι μέσα σε μια εβδομάδα θα τη φας μέχρι να δεις αυτά, οπότε τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Έχεις άλλη απορία? Πες μου, επειδή είπες, έχεις άλλη απορία ή... No. Παιδιά, εσείς κάτω εκεί. Όχι. Ναι. Καλή ερώτηση. Αυτή τη σελίδα θα σας δω λίγο ο Γιώργος και ο Χιλέας μετά, να δείξεις στα παιδιά πώς θα ανεβάζουν στο Git και πού αυτά τα πράγματα που πειράζουν. Λοιπόν, πειράξατε κάτι εδώ τώρα εσείς, οι αλλαγές σας που έχετε κάνει στο Dyot αφού το κατεβάσατε,
είναι εδώ πέρα μέσα. Οπότε εδώ αν κάνω ένα git status ας πούμε, θα μου πει τι έχω πειράξει εγώ και τι δεν έχω πειράξει. Και εδώ μου λέει κιόλας, φίλε, έχεις πειράξει το DIY. Θες να τα ανεβάσεις. Όπως είπαμε, git add και τα λοιπά. Και μετά θα το ανεβάσετε στο έχουν κάνει τα παιδιά ο καθένας δικό του repo. Για να κάνουν να τα ανεβάζουν με τα παιδιά. Ή πώς θα το ανεβάζουμε, στο MyLack θα το ανεβάζουμε. Αυτό, αυτό ρώτησα. Κάνατε fork, κάνατε fork. Ωραία λοιπόν. Άρα λοιπόν στο δικό σας το fork πάνω ανεβάζετε ό,τι αλλαγές έχετε κάνει και κάποια στιγμή τις ενώνουμε στο μαελάκι να τις πάρεις και εσύ. Βέβαια αυτό δεν σε αφορά άμεσα, διότι ο καθένας κάνει το δικό του σένσορα. Τα ανεβάζουμε όλα πάνω, τα ενώνουμε και προχωράμε. Βέβαια από την επόμενη εβδομάδα και μετά που θα πάρουμε τα tasks client και server θα πρέπει αυτό να το κάνουμε λίγο πιο συχνά, γιατί ειδικά αυτοί που δουλεύουν στο client που έχουν σχέση και με το server site θα πρέπει να έχουν πιο μεγαλύτερη αλληλοεπίδραση. Θα το δούμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα τώρα όπως το έχουμε υλοποιήσει στο άλλο το project, να οργανωθούμε λιγάκι. Αλλά για αυτή τη εβδομάδα έρχεται ο καθένας μπορεί να δουλέψει μόνος του. Ποιο? Ό,τι σ' αρέσει εσένα. Όχι να πετάει, τα πετάει τώρα. Το θέμα είναι να βγάλει, να εμφανίζει κάτι. Δημό, πώς το είπαμε το site αυτό που έχει τα έτοιμα παραδείγματα γραφικά? Πού είχε παραδείγματα, ρε Δημό? Να του, παιδιά. Εδώ, άμα γράψετε τώρα high charts, έχει πολλά παραδείγματα εδώ πέρα πώς υλοποιούνται. Μπορείτε από εδώ να πάρετε τώρα παραδείγματα, γράψετε high charts. Οπότε σας λέει κιόλας πώς, εδώ άμα πας στο edit, πώς υλοποίησε αυτός εδώ πέρα παραμοσχάρι αυτό το πράγμα. Ορίστε, παίρνετε τον κώδικα κανονικά και μελετάτε τον κώδικα εδώ πώς το έχει υλοποιήσει και αντίστοιχα το υλοποιείτε εσείς. Στο ποιο? Αυτό είναι θέμα τώρα εσύ πώς θα το υλοποιήσεις. Όχι, εγώ έφερα ένα παράδειγμα εδώ πέρα τώρα. Αυτό το παράδειγμα τώρα το έφερα έτσι ακριβώς για να δούμε πώς τα φτιάχνει αυτός εδώ πέρα. Καμία σχέση. Δηλαδή, ποιον σένσορα έχετε εσείς? Το φωτός. Δεν ξέρω, παιδιά, φαντασία τώρα πώς θα το φτιάξετε αυτό. Όπως θέλετε εσείς. Να, υπάρχουν πάρα πολλά εδώ που μπορεί να φτιάξει. Υπάρχουν και 3D, ας πούμε. Αλλά αυτά τώρα είναι για εκλογές που έχουμε στο λίγο, ας πούμε. Οπότε δεν έχει. Δεν έχουν άμεση σχέση. Βρείτε τέλος πάντων κάτι που σας αρέσει και δίνει μια γραφική παράσταση του output εκεί πέρα που θα βγάλει. Έτσι. Αυτό εδώ είναι το πιο εύκολο. Τώρα όσοι έχουν τόσο τρέλα με τα γραφικά, υπάρχει και πιο low level. Αλλά δεν νομίζω, εντάξει, αφήστε το. Αυτό είναι ok. Αν την επόμενη εβδομάδα έχετε βγάλει μια γραφική παράσταση των δεδομένων, όπως παραδείγματος χάρη έδειχνα προηγουμένως που ήταν καλύτερο από αυτό εδώ, να εδώ με line. Να το. Αυτό νομίζω είναι μια χαρά. Ποιος έχει εδώ πέρα θερμοκρασίας? Ναι, πιστεύω αυτός εδώ πέρα είναι μια χαρά με μια τέτοια γραμμούλα να δείχνει πάνω κάτω και όταν ανεβαίνει να κοκκινίζει, όταν πάει προς τα κάτω να κάνει μπλε και διάφορα τέτοια, ας πούμε. Άλλη πορεία έχουμε? Ωραία. Λοιπόν, το γράψατε εδώ πέρα. Εδώ το βλέπουμε όλοι. Εντάξει. Καλό είναι να το κάνετε και εσείς στο δικό σας το, πώς το λένε, την ομάδα, γιατί μπορεί μέσω από αυτή την αλληλογραφία να απαντηθεί η ερώτηση αλλού. Εντάξει. Θα το στέλνετε εδώ για να το δούμε εμείς και ταυτόχρονα και στη δική σας. Την ξέρετε τη δική σας ποια είναι. Το έχεις κάνει. Ναι.
Έτσι, οπότε στέλνουμε σε δύο λίστες, σε αυτή που βλέπουμε εμείς και στην άλλη που βλέπετε εσείς, οπότε, έτσι,